Καλησπέρα σας. Υπολογίζαμε όπως ήταν μια πιο ευχάριστη, πιο χαρούμενη βραδιά. Δυστυχώς οι εξελίξεις γύρω από την υγεία του Ανδρέα Πανδρέου κάνουν τη βραδιά δύσκολη. Γι' αυτό και το κλίμα της εκπομπής δεν θα ήταν όπως το είχαμε υπολογίσει ευχάριστο, μια και όπως σας είχαμε προαναγγείλει από χθες, ήταν σίγουρη η επιφυλάκηση των 7 διευθυντών των εφημερίδων ότι θα είχαμε μαζί μας κάποιους από τους 7. Μαζί μας απόψε έχουμε τον Κώστα Γερονικολό, ελεύθερο πια μετά από 12 μέρες φυλάκιση πίσω από τα σίδερα του Κορυδαλού. Βέβαια, τον Κώστα το ξέρετε από παλιά, ήταν μαζί με τον Κώστα και τον Μιχάλη του Καργαλάκου. Είχαμε ξεκινήσει τούτη εκπομπή. Δικός του άλλωστε ήταν και ο τίτλος της εκπομπής. Δική του ιδέα, πατρότης του τίτλου επί του πεστηρίου, είναι ανήκει στον Κώστα τον Γερονικολό. Μαζί μας έχουμε και τον Χρήστο Αβουτσί, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κουρασμένο, γιατί πριν λίγες ώρες ήρθε από το Βερολίνο που πήρε μέρος στη συνεδρία του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Μας έκανε μάλιστα την χάρη να είναι παρά την κούραση εδώ για να μας πει τις δικές του εκτιμήσεις από το Βερολίνο αλλά και τα όσα γίνονται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα δίπλα μας στην Ιουγκοσλαβία. Δύσκολες λοιπόν ώρες για τον ηγέτη της Δημοκρατίας Παράταξης. Ο Ανδρέας Πανδρέου δίνει για μια φορά μια σκληρή, σκληρότατη μάχη. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν είναι ανησυχητική, σύμφωνα με τους γιατρούς και ιδιαίτερα με τον κύριο Κρεμαστινό. Η καρδιά λειτουργεί καλά. Οι γιατροί θα μιλήσουν με ανακοινωθέν, που χθες δεν εκδόθηκε, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εκδοθεί. Υπολογίζεται ότι θα εκδοθεί το πρωί, αφού θα έχουν γίνει όλες οι εξετάσεις που δόθηκε το να γίνουν στον κύριο Ανδρέα Πανδρέου από τη στιγμή, από την πρώτη ώρα που μπήκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Αγωνία, συγκίνηση και κοινή πλέον ευχή σε όλη τη χώρα, σε όλο τον κόσμο το δημοκρατικό, αλλά και πιστεύουμε και στους άλλους πολίτες της άλλης όχθης, οπαδούς, για να ξεπεράσει και αυτή την περιπέτεια ο Ανδρέας Πανδρέου. Το στρες, το πολύ άγχος, αλλά και η μεγάλη πίκρα από την άθλια σκευωρία που έστησαν οι αντίπαλοι του εναντίον του, αυτή η δίκη που συνεχίζει να γίνεται στο ειδικό δικαστήριο, δίκη σε εισαγωγικά, έχουν μεγάλη ευθύνη για την περιπέτεια, τη νέα περιπέτεια που σύει αυτές τις ώρες ο Ανδρέας Πανδρέου. Ταυτόχρονα η παραπληροφόρηση μπήκε και πάλι σε ενέργεια, οργιάζει από την πρώτη στιγμή και τι πάλι δεν έχουμε ακούσει και τι δεν βρήκαν οι δημοσιογράφοι που έχουν μεταβληθεί και πάλι σε γιατρούς για να δώσουν μια εικόνα κάθε άλλο παρά που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει πρόβλημα. Όμως οι γιατροί αυτή τη στιγμή δεν ανησυχούν και πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν και ιδιαίτερα θα τα καταφέρει ο Ανδρέας Πανδρέου με τη δύναμη που πάντα δείχνει σε τέτοιες περιπτώσεις να τα βγάλει πέρα. Νομίζω ότι έχουμε στο τηλέφωνο, έχουμε απευθείας σύνδεση με το προάγγελο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου, με τον Λάζαρο Λασκαρίδη, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, ποιες είναι οι εξελίξεις. Ναι, καλησπέρα σας και πάλι από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου το κανάλι 29 βρίσκεται εδώ για να σας ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. Να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά αυτό που λέμε σε όλες μας τις μεταδόσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και από τον προσωπικό κύκλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά και δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Πριν προχωρήσουμε να κάνουμε μία διευκρίνηση. Από ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης μεταδόθηκε ότι επισκέφθηκε το νοσοκομείο η πρώην σύζυγος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου. Αυτό, όπως είναι φυσικό, γέμισε με ανησυχία κάποιους κύκλους πολιτών που πιθανότατα να πίστεψαν ότι είναι σοβαρή η κατάσταση της υγείας του. Το λάθος έγινε από συναδέρφους που μπέρδεψαν την κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου με τη Σίλβα Κρήτα λόγω. Κάπως μοιάζουν. Από εκεί και πέρα να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά ότι πλήθος τελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και δημοκρατικών πολιτών επισκέφτονται, βρίσκονται μέχρι αυτή τη στιγμή στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Εμείς είμαστε στο προάβλιο ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο. Βλέπουν και οι τηλεθεατές μας και εσείς τον κόσμο που είναι συγκεντρωμένος και ξενυχτάει κατά κάποιον τρόπο για να πληροφορηθεί για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Ιατρικό ανακοινωθέν δεν έχει βγει μέχρι αυτή τη στιγμή και όπως μας είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Ανδρέα Παπανδρέου, ο τηλέμαχος Κητήρης, δεν πρόκειται να εκδοθεί σήμερα γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν ολοκληρωθεί, σταμάτησαν βέβαια νωρίς το βράδυ οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αύριο που θα γίνει ολοκλήρωση των εξετάσεων θα υπάρξει και ιατρικό ανακοινωθέν. Λάζαρε, ο κύριος Κρεμαστινός παραμένει εκεί στο νοσοκομείο ή έχει φύγει? Με τον γιατρό, τον κύριο Κρεμαστινό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος ήθελε να ενημερωθεί για την κατάσταση υγείας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ στο νοσοκομείο προσήλθαν ακόμα από την κυβερνητική πλευρά ο Υπουργός Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργος Σούρλας, ο Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών Κώστας Πιλαρινός, ενώ από την πλευρά του συνασπισμού ήρθε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπός του, ο Γρηγόρης Γιάνναρος. Για μία ακόμη φορά, να πούμε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήρθε στο νοσοκομείο έπειτα από προτροπή του προσωπικού του ιατρού, του Δημήτρη Κρεμαστινού, ο οποίος αφού τον εξέτασε στην ΕΚΑΛΗ, για μία ακόμη φορά με το κρυολόγημα που τον ταλαιπωρεί μετά την επιστροφή του από τη Θεσσαλονίκη, τις 4-5 μέρες, του συνέστησε να είναι στο νοσοκομείο, να έρθει για λίγο στο νοσοκομείο να κάνει κάποιες εξετάσεις, για να παρακολουθείτε έτσι και καλύτερα η υγεία του. Δεν ξέρω, αυτά έχω εγώ προς το παρόν. Λάζαρε, ο κύριος Κρεμαστινός, αν μας ακούς, είναι παραμένει στο νοσοκομείο ή έχει φύγει? Από ό,τι ξέρουμε, ο κύριος Κρεμαστινός βρίσκεται πάνω στο νοσοκομείο και η ομάδα ιατρών ακόμα που παρακολουθεί την κατάσταση υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου την συγκροτούν ο Παύλος Τούτουζας και ο κύριος Πλέσας. Ο κύριος Κρεμαστινός, ξέρουμε όμως, είναι χρόνια γιατρός του κυρίου Παπανδρέου, είναι και γιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών και βρίσκεται βέβαια ένας λόγος περισσότερο να βρεθεί στο πλευρό του. Έχουμε ακόμα μία πληροφορία η οποία δεν είναι εξακριβωμένη, αλλά δεν πρέπει να προκαλεί και καμία ανησυχία. Ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο κύριος Κρεμαστινός με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, το βοηθό του Μαγδί Γιακούμπ, για να ενημερώσει για την κατάσταση υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι μια πληροφορία, αλλά και εξακριβωμένη, δεν πρέπει να προκαλεί καμία ανησυχία στον κόσμο, γιατί ως γνωστόν ξέρουμε ότι έχουν συνεργαστεί στο θέμα της πορείας υγείας του κύριου Παπανδρέου πολλές φορές στο παρελθόν ο κύριος Θεοδωρόπουλος με τον κύριο Κρεμαστινό και τον Μάκτη Γιακούμπ, βεβαίως. Λάζα, σε ευχαριστούμε. Για ό,τι νεότερο έχεις, θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Βεβαίως, ευχαριστώ και εγώ. Κώστα, δύσκολη μέρα βγήκες. Δύσκολη μέρα συνέπεσε. Ναι, συνέπεσε και δεν είχαμε και αρκετή ώρα να κάνουμε και ρεπορτάζ. Όμως να μείνουμε σε αυτό το θέμα και θα ήθελα να πω ότι είχαμε δύο επισκέψεις κυβερνητικών παραγόντων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, ή πώς λέγεται αυτό το Υπουργείο, γιατί κάθε εβδομάδα αλλάζουν και τα ονόματα και συγχωνεύονται, δεν συγχωνεύονται οι υπουργοί, αλλά δεν είναι της ώρας να πούμε τι γίνεται αυτό το αλαλούμ που υπάρχει στην κυβέρνηση. Τέλος πάντων, ο κύριος Σούρλας της γνωστής οικογένειας και ο κύριος Πιερουτσάκος, Γενικός Γραμματέας του πάλι του ίδιου Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων κτλ. Αυτό που έχω εγώ σαν ρεπορτάζ από τους συντάκτες που έχουμε στείλει από το Λόγο την Αυριανή, το κάνε, δόξα τω Θεώ, πολλά μέσα έχουμε, το κανάλι 29, το Ράδιο Αθήνα, είναι ότι διοχετεύθηκε από ορισμένες πλευρές, δεν ξέρω αν οι ίδιοι κύριοι υπουργοί και γενικοί γραμματείς, αλλά διοχετεύθηκε και έχει πάρει την αμπάριζα, όπως λέμε, ο τύπος της δεξιάς και διάφοροι και κράκτες και άνθρωποι της παραπληροφόρησης που λένε ότι πλέον ακούσαμε το τηλέφωνο που έκανε ο κύριος Πιερουτσάκος, είναι συνάδελφος ο οποίος δουλεύει και είναι και ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε μια φιλική σχέση, μιλήσαμε, μου είπε συνάδελφος που μίλησε με τον κύριο έτυχε μπροστά στην συνομιλία που μίλησε ο κύριος Πιερουτσάκος με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και του είπε για πνευμονικό είδημα και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από ερωτήσεις και από ρεπορτάζ ρωτώντας τους συντάκτες μας, πράγματι ο κύριος Πιερουτσάκος κλείστηκε σε κάποιο γραφείο, αλλά δεν ήταν κανένας μπροστά. Όμως αυτό έχει κυκλοφορήσει και επειδή συμφέρει αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, να εμφανιστεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές περνάει ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτό για να μπορέσει είναι ένα... να το πούμε ότι μια κίνηση επί χάρτου, να το πούμε καλύτερα, πάνω σε αυτό τον καλπασμό που παρατηρείται το τελευταίο καιρό
τη Δημοκρατική Παράταξη, του ΠΑΣΟΚ, και προσπαθούν να τσακίσουν με την παραπληροφόρηση αυτό το ξεπέταγμα του δημοκρατικού λαού και το ξεπέταγμα και της διαρροής ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι θα κορυφωθεί και αύριο, σήμερα πλέον Σάββατο και Κυριακή. Βεβαίως, επειδή έχουμε περάσει αυτές, μην ξεχνάμε, και τον... Είναι η τέταρτη φορά, νομίζω. Και το καλοκαίρι το 89 και το... εκτός από τα του 88, αλλά και το καλοκαίρι το 89 και ξαναείχαμε σε κάποιες δύσκολες στιγμές και είναι κάτι το δύσκολο πράγμα. Είναι η τέταρτη, δεν μετράμε τότε που έφυγε για τον Λονδίνο. Σωστά. Μην ξεχνάμε ότι... και κυρίως εγώ βάζω ένα ιδιαίτερο βάρος τον Ιούνιο μάλλον του 89, που ίσως να είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε αρρωστήσει. Εκεί που γίνονταν οι διάφορες φάσεις, πρώτη, δεύτερη, σύμφωνα με το άρθρο τάδε του Συντάγματος. Αυτά κάποτε θα γραφούν πάντως, γιατί έχουν αρχίσει να βγαίνουν στα έξω σιγά σιγά. Όμως και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο βρέθηκε και ο κύριος Παπουτσής. Να μας πει τι είδε, ποιες είναι οι δικές του πληροφορίες και εκτιμήσεις. Να σας πω, καταρχάς, από ό,τι φαίνεται και από τις πληροφορίες που είχα και εγώ από την επαφή μου με τους γιατρούς και τα άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στο Γενικό Κρατικό, η κατάσταση του Προέδρου μας δεν είναι ανησυχητική. Όλοι πιστεύουν ότι ήταν καλύτερο, το καλύτερο που μπήκε στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνουν οι εξετάσεις. Και νομίζω ότι αύριο το πρωί το ιατρικό ανακοινωθέν θα καθησυχάσει πλήρως όλους όσους ανησυχούν και θα αποστομώσει επίσης όλους όσους θριαμβολογούν από αυτή την ξαφνική ασθένεια του Προέδρου. Πάντως εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο Κρεμαστινό, ένας πάρα πολύ καλός γιατρός που τιμά τους Έλληνες γιατρούς με την παρουσία του και την επιστημοσύνη του. Όπως επίσης έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στη δύναμη του Προέδρου μας, ο οποίος έχει αποδείξει ότι κάθε φορά ξεπερνά τα διάφορα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει στην υγεία του. Φυσικά, και εγώ πιστεύω πως και ο Κώστας, ότι ακόμα και αυτή η εξέλιξη που είχαμε σήμερα, αυτή η δυστυχής εξέλιξη θα έλεγα, θα την εκμεταλλευτεί πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, όλοι εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για δικούς τους λόγους να σταματήσουν την προέλαση του ΠΑΣΟΚ και την αύξηση της επιρροής του. Βέβαια, είδαμε χθες κάποιες κινήσεις να γίνονται. Με πολλή καθυστέρηση εκδηλώθηκε κάποια ευαισθησία, ιδιαίτερα από το χώρο του συνασπισμού, όπου ματαιώθηκαν κάποιες συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις που είχαν αποφασιστεί και για την Κυριακή. Ναι, συγκεκριμένα για απόψε υπήρχε προγραμματισμένη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου ξαφνική συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας, το μάθαμε δηλαδή δύο το μεσημέρι για να προωθηθεί η υπόθεση πολιτικής λύσης. Τελικά φαίνεται ότι η ξαφνική είσοδος του Ανδρέα Παπανδρέου στο κρατικό ήταν ένας από τους λόγους που ματέωσαν αυτή την σύσκεψη. Πάντως, να πούμε, Μάκη, ότι γενικά οι εξελίξεις οδηγούν περισσότερα στελέχη στο συνασπισμό του να συζητούν τουλάχιστον ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για να είμαστε και συνεπείς με το ρεπορτάζ, να πούμε ότι μάλλον αυτή η συνεδρίαση που αναβλήθηκε θα πραγματοποιηθεί την άλλη εβδομάδα. Οι αρχικές πληροφορίες, χθεσινές, προχθεσινές, είχαν αρχικά τοποθετήσει αυτή τη συνεδρίαση την επόμενη Κυριακή. Φυσικά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση αυτή συναρτάται δηλαδή με το σύνολο των κινήσεων που κάνει ο συνασπισμός και ιδιαίτερα μια ισχυρή μερίδα του, η οποία προσπαθεί να βρει τρόπο προσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ. Αναβλήθηκε όμως και της αναβλήθηκε και της Κυριακής, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεδρίαση ΣΕΑΡ, που είχε το ίδιο θέμα. Αλλά αυτή, να πούμε, ότι ήταν εξαρτώμενη συνεδρίαση από την πολιτική γραμματεία του συνασπισμού. Τέλος, για να είμαστε και
προκαταβολική σε κάποια ρεπορτάζ, να πούμε στους τηλεθεατές ότι η ΕΑΡ σκέπτεται να αυτοδιαλυθεί μέσα στο συνασπισμό. Θα υπάρξει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστεράς, μάλλον στις αρχές του Οκτωβρίου. Πάντως, μετά την, όπως είπε ο κ. Ραπτσής, δυστυχή χθεσινή εξέλιξη, δεν θα είναι έκπληξη να δούμε τον συνασπισμό να αποφασίζει να τάσει υπέρ της πολιτικής λύσης. Διότι οι εκτιμήσεις είναι και των γιατρών ότι αυτή η νέα περιπέτεια, η βασική της, το φταίξιμο της, η αιτία της βρίσκεται στο στρες, στη μπίχλα και στη στενοχώρια που έχει προκαλέσει τον Ανδρέα Πανδρέου όλη αυτή η ιστορία του διωγμού. Όμως έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Τηλέμαχο Χιτήρη να μας πει που βρίσκεται συνεχώς στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, να μας πει τι ακριβώς νεότερο έχει. Κύριε Χιτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Ναι. Τι νεότερο υπάρχει, κύριε Χιτήρη, τι πληροφορίες, τι εκτιμήσεις κάνουν οι γιατροί? Το σημείο έδωσε να ανακοινωθεί το ΣΥΟΧΙΤΗ, ήταν η αφορμή, η αιτία, θα λέγει κανείς, που επέτρεψε να οργιάσει η παραπληροφόρηση. Ναι, αυτό πάντα συμβαίνει όπως ξέρετε, δεν είναι πρώτη φορά. Νομίζω ότι το ανακοινωθέ θα βάλει τα πράγματα στη θέση του. Βεβαίως το ανακοινωθέ δεν βγήκε διότι δεν έγιναν οι εξετάσεις όλες όπως χρειάζεται πάντα να γίνουν. Δεν μπορούσαν δηλαδή πριν να βγουν με ανακοινωθέ, αλλά δεν ολοκληρώνταν οι εξετάσεις. Εσείς είδατε. Μπήκατε στο θάλαμο του που νοσηλεύεται ο κ. Παπανδρέου? Βεβαίως. Πολλές φορές και έχω συζητήσει μαζί του. Περισσότερο να σας πω ότι συζητάει τα πολιτικά, όπως πάντα. Αυτό είναι το κύριο ενδιαφέρον. Αισθάνεται πολύ καλά ο ίδιος. Επομένως. Με δυσφορία ήρθε στο νοσοκομείο, δεν ήθελε να έρθει. Ναι, αυτό είναι γνωστό ότι αντιδρούσε, το μάθαμε κι εμείς. Ναι. Τίποτε νεότερο δηλαδή. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε πριν από το πρωί από τους γιατρούς. Ναι, αυτό που μπορώ να πω και στους ακροατές του καναλιού 29 είναι να μην υπάρχει καν ανησυχία. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου δύσκολα και ανησυχητικά. Δεν είναι καθόλου όπως άλλες φορές που γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας. Αυτό που υπόθηκε κυκλοφόρησε έντονα, κύριε Χιτήρη, ότι δεν είναι θέμα καρδιάς, δεν υπάρχει πρόβλημα με την καρδιά, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για, για γαστροαγία, για στεντερίτιδα. Αυτό θα μας το πει το Ιανουά να κοινωθέν. Υπήρχαν κάτι πόνοι που είχε στο μαχικό μέρος ο πρόεδρος. Ίσως να είναι έτσι, δεν ξέρω. Πρέπει μόνο οι γιατροί να το πούν αυτό, μετά από τις εξετάσεις τις οποίες προβαίνουν. Κύριε Χιτήρη, σας ευχαριστούμε. Καλή νύχτα. Πράγματι, οι πληροφορίες λένε, κύριε Παπουτσί και Κώστα, ότι αυτή πόνη που ένιωθε ο κ. Παπανδρέου στο στομάχι, όχι μόνο από χθες αλλά και προχθές, και ήταν σύμπτωμα που του είχε παρουσιαστεί και στην Ελλούντα, ήταν η αιτία που οδήγησε τον κ. Κρεμαστινό χθες στις 4 το απόγευμα να αποφασίσει την είσοδο, την εισαγωγή του κ. Παπανδρέου στο νοσοκομείο. Εγώ, Μάκη, να μου επιτρέψεις να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Δεν νομίζω ότι αν οφείλεται σε κάποιο στρες του Ανδρέα Παπανδρέου Η περιπέτεια αυτή, δεν είναι από τη δίκη, γιατί δεν νομίζω ότι έχει βεβαίως παρακολουθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όχι από την αγωνία του ότι θα καταδικαστεί. Ναι. Θα... Βεβαίως υπάρχει και αυτό το σενάριο, μην γελιόμαστε και μην θέλουμε να οροποιούμε ορισμένα πράγματα, αλλά νομίζω αυτό που ίσως το έριξε λίγο έξω ο Ανδρέας και να κρύωσε, είναι η καταπληκτική συγκέντρωση και η καταπληκτική παρουσία του λαού της Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ίσως να τον οδήγησε, ξέρουμε πόσο ένας ηγέτης και ιδιαίτερα ο Ανδρέας Παπανδρέα,
ο Παπανδρέου μεθά από αυτήν την λαϊκή έκρηξη, και μια τέτοια λαϊκή έκρηξη είχαμε στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σαββατοκύριακο, και αυτό ίσως να τον οδήγησε λίγο να μην ακολουθήσει τις οδηγίες των γιατρών. Και να... Ας μιλήσουμε όταν στον Συνόδο και στη Θεσσαλονίκη ο κ. Χρυμαστινός. Ναι. Και δεν, βέβαια δεν παρατηρήθηκε κάτι το ανησυχητικό. Αυτά... Να πω και κάτι, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί. Τη Δευτέρα το απόγευμα μιλήσαμε. Μας είχε πάρει τηλέφωνο στον Κορυδαλό ο Ανδρέας Παπανδρέου, τους διευθυντές των εφημερίδων. Μιλήσαμε μαζί του. Μάλιστα μας είπε και τι επρόκειτο να θέσει στον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, στη συνάντηση που θα είχαν την Τρίτη το μεσημέρι, η οποία δεν έγινε βέβαια. Και μάλιστα πρέπει να μιλήσαμε γύρω στις 6 ώρα με 6.30 το απόγευμα. Και μετά μιλήσαμε εμείς το... Και αργά το βράδυ, ναι, μάθαμε ότι είχε υπήρξε το θέμα της αρρώστιας. Νομίζω μιλήσατε και άλλη μια φορά μετά. Όχι, δεν μιλήσαμε μετά. Είχαμε μιλήσει προηγουμένως, λέω πριν την αρρώστια μιλήσαμε, μας είχε πάρει τηλέφωνο ο ίδιος από, στον Κορυδαλό. Πολλοί κόσμος βρέθηκε χθες αμέσως μετά την ανακοίνωση της... της εισαγωγής του κ. Παπανδρέου στο νοσοκομείο. Εμείς θα μείνουμε μόνο σε μια συγκλονιστική περίπτωση. Πήγε εκεί και η Μελίνα Μερκούρη. Και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο για το κουράγιο της και για την αγάπη της προς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πήγε κι άλλος πολλής κόσμος. Έχουν από τα δελτία, τα έκτακτα και τα τακτικά δελτία ειδήσεων και των δικών μας μέσων αλλά και άλλων σταθμών. Θα έχετε πληροφορηθεί. Ποιοι πήγαν, ποιοι έκαναν δηλώσεις, ποιοι παραμένουν εκεί δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Να περάσουμε στο άλλο θέμα, με την ευχή να πάνε όλα καλά, να περάσει ήρεμη νύχτα και το πρωί το ανακοινωθέν που θα εκδοθεί από τους γιατρούς να δίνει διέξοδο στην αγωνία που ζει αυτή τη στιγμή όλος ο δημοκρατικός κόσμος. Κώστα, πώς νιώθεις πλέον μετά το δεκαήμερο πίσω από τα κάγκελα, πίσω από τα σίδερα? Το πολύ απότομα το πήγαμε. Βεβαίως, ξέρει ο κόσμος που μας ακούει για την αποφυλάκηση. Μάλιστα, από χθες το βράδυ ήταν γνωστό, το έχεις πει και σημάκι εδώ, και διάφοροι σταθμοί. Θα ήθελα πριν πω πώς νιώθω εγώ, και δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία πώς νιώθω εγώ ή ο καθένας από εμάς τους δημοσιογράφους που βρεθήκαμε στη φυλακή, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Γιατί έχει περάσει μια μέσω εφημερίδων σταθμών, έχει περάσει ένα άλλο κλίμα. Να διευκρινίσουμε ότι οι 7 δημοσιογράφοι, διευθυντές ή εκδότες εφημερίδων, προχωρήσαμε και βάλαμε στις εφημερίδες μας την προκήρυξη της 17ης Νοέμβρη, της 1ης Μάη και της του ΕΛΑ. Είναι δύο προκηρύξεις τρομοκρατικών οργανώσεων σε πείσμα και ενάντια στο άρθρο 6 του τρομονόμου. Εάν όλα πήγαιναν καλώς και μας καταδίκαζε το δικαστήριο, βεβαίως εμείς επιμέναμε και στο δικαστήριο και εμείς και οι συνηγοροί μας, και ήρθανε οι κορυφαίοι συνταγματολόγοι της χώρας και είπαν ότι αυτό είναι αντισταγματικό. Η διάταξη, κυρίως το άρθρο 6, το άρθρο 6 είναι το άρθρο αυτό το οποίο απαγορεύει να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις στις εφημερίδες. Βεβαίως δίνει, τώρα να το πούμε λίγο περιληπτικά, γιατί αν μπούμε σε νομικήστικα και συνταγματικά θέματα θα πάρουμε πολλή ώρα, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι δίνει ο νομοθέτης στον εισαγγελέα, δεν υπάρχει πουθενά, ούτε προβλέπεται από το Σύνταγμα, τη δυνατότητα να βγάλει μια απαγόρευση να δημοσιευθούν. Είναι αντισταγματικό αυτό. Και αντισταγματικό βεβαίως κάθετα και πλήρως προς το άρθρο 14 του Συντάγματος, παράγραφος 2, που λέει απαγορεύεται κάθε λογοκρισία. Και το να απαγορεύσεις να δημοσιευθεί κάτι είναι λογοκρισία πριν δημοσιευθεί. Μετά, όταν δημοσιευθεί, έχουμε τόσους νόμους από το μεταξικό περιτύπου μέχρι και του ποινικού κώδικα που μπορεί κάθε δημοσιογράφος να πάει στο δικαστήριο να απολογεί. Τέλος πάντων, για να ξανάρθω στο θέμα μας, εμείς ούτε είπαμε θα ρίξουμε την κυβέρνηση μπαίνοντας στη φυλακή, ούτε θέλουμε να αλλάξουμε τον τρομονόμο. Εμείς είπαμε μπαίνουμε στη φυλακή, δεν κάνουμε έφεση, γιατί βγήκε την προηγούμενη ο Πρωθυπουργός και είπε, ανήγγειλε από ένα καφενείο της Θεσσαλονίκης, από τη Ρέμβη,
την καταδίκη μας. Αυτό ήταν. Βεβαίως υποστηρίζουμε ακόμα ότι είναι αντισταγματικός ο νόμος. Βεβαίως λέμε ότι όταν θα μας έρθει προκήρυξη θα τη δημοσιεύσουμε. Και είπαμε ότι δεν θα κάνουμε έφεση για να βγούμε. Αυτά τα λέω γιατί διάφοροι ρίζοι και διάφοροι δημοσιογράφοι εντός εισαγωγικών, όπως είπε και ο Σεραφείμ Φιντανίδης, μας κάναν επίθεση, μας είπαν διάφορα πράγματα, ότι πήγαμε να το παίξουμε ήρωες εκ του ασφαλούς και διάφορα άλλα. Εμείς αυτό είπαμε, δεν κάνουμε έφεση, δεν κάναμε έφεση, πράγματι πέρασε το δεκαήμερο και μετά, αφού είχε έρθει η Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων, ο κ. White συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, αφού προηγουμένως την προηγούμενη μέρα το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας είχε πει ότι είναι επισκέπτης. Παράτυπος. Παράτυπος επισκέπτης, τον δεύτερο κ. Μητσοτάκης. Άρχισε κάποιος διάλογος. Πάντα νομίζω όλοι μας είμαστε υπέρ του διαλόγου. Έτσι μπορούν να λυθούν και τα πράγματα και δεν μπορούμε ούτε τα όπλα να πάρουμε, ούτε να βγούμε στα βουνά. Με το διάλογο θα λύνονται όλα τα προβλήματα. Και κάτω από την πίεση της Διεθνούς Ένωσης, η Ένωση Συντακτών, η οποία δεν εμφανίστηκε, φίλοι τηλεθεατές και Μάκη και κύριοι συνάδελφοι, και κύριε Παπουτσή, δεν εμφανίστηκε καθόλου η Ένωση Συντακτών επίσημα. Εμφανιστήκαν κάποια στιγμή ο πρόεδρος φιλικά. Μιλάμε για την Ένωση Συντακτών, αυτό το πνευματικό εννοείται σωματείο, το οποίο είναι ένα σωματείο παραδομένο χρόνια τώρα στα χέρια της δεξιάς, το οποίο όχι δεν είναι πνευματικό, είναι στιγνότατα επαγγελματικό και δεν το λέω επειδή ήμουν διαγραμμένος 2, 3, 4, 5 φορές, τώρα με έχουν ξαναγράψει έλλειξη ποινή μου, αλλά κάτω από την πίεση των πραγμάτων αναγκάστηκαν να πάρουν και την υπόθεση, γιατί θα ξεσηκώνονταν και οι πέτρες όταν 7 διευθυντές εφημερίδων είναι στη φυλακή, δεν ήρθαν να μας δουν. Δεν ήρθαν να μας επιτεθούν. Ο πρόεδρος ήρθε, κύριε Μαθιόπουλος, αλλά δεν αφιερώσει πολύ σε εσάς. Ο κύριος Μαθιόπουλος ήρθε περαστικός κάποια στιγμή για 2-3 λεπτά. Μία φορά και ξαναήρθε άλλη μία φορά ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος ήταν σε διακοπές. Και ήρθε προχθές με τον κύριο White. Βεβαίως βγήκαν, είπαν, γιατί θα τους πέρανε με τις πέτρες πλέον. Πάνε και σε εκλογές, το παίζουν και συνδικαλιστές. Αλλά εμφανιστήκαν μόνο οι δύο, ο κ. Μαθιόπουλος και ο κ. Μαθιδιάκης, ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, δεν εμφανιστήκαν οι άλλοι της πλειοψηφίας. Να αντιδιαστήλω το πράγμα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τον κ. Γκλαβά και τον κ. Καραντινό, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό μας και η Νανά Ινταουντάκη, ναι, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή, αλλά είναι η μειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών, το Προεδρείο, άνθρωποι οι οποίοι είναι, τέλος πάντων, έχουν κάποιους πάντων, καλούς μισθούς από κρατικά μέσα. Εάν ήθελε η Ένωση Συντακτών, θα είχε δείξει υπόθεση από τη δεύτερη μέρα. Δεν μας ενδιαφέρει ότι δεν θα μέναμε, ότι αν μείναμε 2 μέρες ή 12 μέρες στη φυλακή. Όχι για εσάς, αλλά για την ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος, ναι, ότι μπορούσε να έχει αρχίσει ένας διάλογος από τη δεύτερη μέρα. Όχι διάλογος, με τα μέσα που έχει, ή από φυλακή, ή καταργείται τον τρομονόμο, ή... Μπορούσε να κάνουν απεργίες, να κάνουν στάσεις, να απειλήσουν. Τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Ένα παρασκήνιο. Γινόντουσε πάντως επί Πασόκ. Όταν κυβερνούσε το Πασόκ με πρώτη αφορμή, παραμικρή αφορμή, γινόταν απεργίες. Εδώ διώξαν ανθρώπους γιατί πήραν κάποιο δελτίο και το διαβάσανε, αν θυμάστε, στην επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Τέλος πάντων, να ανακεφαλαιώσω 2 λεπτά, να πω ότι αυτό που μου έχω βγάλει εγώ σαν συμπέρασμα, μέχρι πριν λίγο καιρό, όταν βρίσκονταν 3 διευθυντικά στελέχη εφημερίδων στον ίδιο χώρο, είχαμε 4 διαφορετικές ιδέες, 4 διαφορετικές απόψεις. Τώρα βρεθήκαμε 7 διευθυντικά στελέχη και είχαμε 1. Και είμαι 25 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το 3 πότε ήταν? Μέχρι και πριν λίγο καιρό, λέω. Όχι μέσα όμως. Όχι για μέσα, όχι μα μέσα. Και πριν μέσα. Μην ξεχνάς ότι η απόφαση που πήραμε να πάμε φυλακή... Δεν βγήκε, πάρθηκε έξω. Πάρθηκε έξω. Και μάλιστα πάρθηκε, αν δεν είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης τις δηλώσεις, μα βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου, δεν θα κάναμε ποτέ αυτή την ηρωική εντός εισαγωγικών, όπως θέλει κανείς να την μεταφράσει και να την ερμηνεύσει. Αλλά από κοινού και οι 7 είπαμε ότι θα αντιδράσουμε σε αυτή την
παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης από τον επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας. Και έτσι πήραμε την απόφαση να πάμε στην φυλακή και να μην κάνουμε έφεση. Πριν ας πει περισσότερα, με συγχωρήσει, Χαδωνά, πριν ακούσουμε και το τι λέει η Ευρώπη, το τι άκουσε ο κύριος Παπουτσής στην Ευρώπη, δεν είναι κάνει παρέμβαση σε αυτά που είπε ο Κώστας, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Γιώργος Μαύρος της Ελευθερωτυπίας. Κύριε Μαύρος, σας ακούμε. Καλησπέρα. Είναι η δεύτερη φορά που παρεμβαίνω στην εκπομπή σας. Αυτό δείχνει ότι μας αγαπάς και μας παρακολουθείς. Βεβαίως σας παρακολουθώ. Κάθε εκπομπή που έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον την παρακολουθώ. Πολύ περισσότερο τη δικιά σας. Αλλά δυστυχώς έχω κάτι πολύ δυσάρεστο, μάλλον για τον εαυτό μου, να σας καταθέσω και μάλιστα υπό την μορφή είδησης, αλλά και συμβολή στα όσα υποστήριζαν οι 7 συνάδελφοι και υποστήριζε τώρα ο Κώστας ο Γερονικολός. Το θυμήθηκα απώλεια μνήμης, αποδώστε, γιατί τίποτα άλλο δεν υπάρχει, καμιά άλλη δεν είναι η αιτία, ότι για το θέμα της προληπτικής λογοκρισίας, δηλαδή του δικαιώματος του εισαγγελέα να απαγορεύει εκ των προτέρων την δημοσίευση ειδήσεων, υπάρχει δεδικασμένο από το εφετείο Αθηνών. Δυστυχώς το ξέχασα να το δώσω σε οποιοδήποτε από τους υπερασπιστές των εκδοτών, αλλά ήταν η δική μου η περίπτωση με την υπόθεση Μποχάν. Υπήρχε απαγόρευση, την αγνόησε η Ελευθερωτυπία, δημοσίευσε τα έγγραφα της υπόθεσης μυστήριο αυτής της γελίας υπόθεσης Μποχάν και το εφετείο με πρόεδρο τον εφέτη κύριο Μπούτσικο, αν δεν κάνω λάθος, με αθώωσε πανηγυρικά και αν επίσης θυμάμαι καλά, γιατί τώρα και μόνο ανασκάλυψα τη μνήμη μου, στην απόφασή του περιείχε το και κάποια φράση περί αντισυνταγματικότητας αυτής της δυνατότητας των εισαγγελέων να παρεμβαίνουν προληπτικά στα του τύπου. Αυτό ήθελα να σας καταθέσω. Σημαντικό αυτό. Ναι, πράγματι είναι σημαντικό. Δυστυχώς τώρα το θυμήθηκα. Μάλιστα, επιδίωξα να αναζητήσω τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος τότε ήταν συνήγορος της Ελευθερωτυπίας. Δεν τον βρήκα, γιατί σίγουρα θα έχει την απόφαση του εφετείου. Ωστόσο, η δικαιοσύνη όφιλε να το γνωρίζει ότι υπάρχει δεδικασμένο. Ή κάποιος εισαγγελέας, εκείνος όποιος ήταν, δεν θυμάται με το όνομά του, προϊστάμενος της εισαγγελίας του μελιωδικών τότε και εξέδωσε την απαγορευτική απόφαση, σίγουρα θα είναι εν ενεργεία σήμερα και η σιωπή του μαρτυρεί όσα μπορείτε εσείς να υπονοήσετε και οι ακροατές σας. Κύριε Μαύρο, σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Καλήθας. Εγώ θα ήθελα να κάνω στο 22 μια στιγμή να πω κάτι για τον Γιώργο τον Μαύρο. Πολύ ωραία τα μάτια από ο Γιώργος. Υπάρχουν πράγματι τέτοιες αποφάσεις. Υπάρχουν δικαστές που έχουν τιμήσει με τις αποφάσεις τους και στα πρωτόδικα και στα εφετεία. Πλην όμως δεν υπήρχε παρέμβαση του Πρωθυπουργού την προηγουμένη της έκδοσης της απόφασης. Μάλιστα. Όπως συνέβη στη δική μας απόφαση, στην δική μας περίπτωση. Ναι. Πρώτον, επειδή είσαι διευθυντής και του Δημοκρατικού Λόγου, υπάρχει ένα ερώτημα στον κόσμο. Ύστερα από αυτή την όξυνση που σημειώθηκε, θα ξαναδημοσιεύσουν οι εφημερίδες μια προκήρυξη? Ναι. Είναι ένα ερώτημα το οποίο, αν θέλεις να βάζοντας το χέρι στην καρδιά, λέω ναι, εμείς θα δημοσιεύσουμε. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Αυτή τη στιγμή έχει μπει ένας προβληματισμός. Έχει μπει στη μέση η Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων. Ο κ. White έβαλε ορισμένα πράγματα, μίλησε με τον Πρωθυπουργό, μίλησε με την Ένωση Συντακτών, μίλησε με τους ιδιοκτήτες των εφημερίδων. Και αρχίζει ένας διάλογος. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτός ο διάλογος. Με το μυαλό σου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω. Πάντως, βάζοντας το χέρι στην καρδιά, λέω ναι, θα βάλουμε. Την απάντηση τη δίνει. Υπάρχει πάντως πρόθεση να. Όχι ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό. Να αλλοιωθεί αυτό το λογοκρισία. Το άρθρο 6, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Κοίτα να δεις. Ειδησιογραφικά το θέμα είναι το εξής. Ότι η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και τα είδαμε. Τα έχουμε γράψει κι εμείς. Το γράψαν και άλλες εφημερίδες, πάνε να πέρασουν το εξής, να αποποινικοποιηθεί το θέμα και να μπαίνει μόνο ένα πρόστιμο στις εφημερίδες. Δεν νομίζω όμως ότι θα περάσει αυτό. Είναι πάλι λογοκρισία, είναι πάλι. Και στραγγαλισμός, μπορεί να γίνει σε οικονομικό στραγγαλισμό. Των ελευθεριών του τύπου. Και οικονομικά. Και ακόμα περισσότερο οικονομικά. Όμως την απάντηση τη δίνει, να σου λέει ο κ. Φαβουτσής, που ακόμη δεν δώσαμε την ευκαιρία να πει τις δικές σου απόψεις. Όμως υπάρχει η απάντηση σε αυτό το αν θα δημοσιεύσετε
στους εφημερίδες ή αν θα συμβιβαστούν σε κάποιες συζητήσεις, σε κάποια παζάρια με την κυβέρνηση. Είναι η κοινή ανακοίνωση που δόθηκε χθες από τις δύο ενώσεις, όπου από όλους ερμηνεύεται σαν σκλήρυση της θέσης των δύο ενώσεων, των εκδοτών, των διοκτών δηλαδή και των δημοσιογράφων, διότι μιλάει εδώ πλέον ότι το αίτημα των δύο ενώσεων είναι πλήρης κατάργηση όλων των διατάξεων που πλήττουν τον τύπο. Ναι, δεν συζητάει δηλαδή για συμβιβασμό. Αυτό είναι αίτημα. Είναι αίτημα και μην ξέρουμε και την Ένωση, να λέμε επειδή είπαμε εδώ όχι, και ξέρω είναι, είναι αρχή εδώ να λέμε τα πράγματα έξω από τα όμως η πληροφόρηση δική μου ναι. προέρχεται μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών, λέει προσέξτε την ανακοίνωση αυτή, είναι σκλήρυση της γραμμής της Ένωσης Συντακτών. Πάμε για ένα διάλογο. Βεβαίως, Κώστα, να θέσω τούτο ναι, όχι, να τελειώσω σε αυτό το σημείο. Πάμε για ένα διάλογο. Βεβαίως η Ένωση Συντακτών, αυτή η συνδικαλιστική οργάνωση δημοσιογράφων και η Ένωση Ιδιοκτητών, η οποία ίσως κληθεί να πληρώσει το μάρμαρο, όπως λέμε, αν πάμε στο θέμα των χρηματικών προστήμων, πρέπει να σκληρύνουν τη θέση τους, γιατί πάνε σε ένα διάλογο με την κυβέρνηση, σε μηδενική βάση. Αυτό τουλάχιστον είναι το νέο που υπάρχει. Λοιπόν, εάν δεν σκληρύνουν τη θέση τους, τι θα καταθέσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων. Δηλαδή, υπάρχει μεν η σκλήρυνση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πάμε σε μια συζήτηση από μηδενική βάση. Βάζεις παραπάνω για να το παίξεις πλέον στο τραπέζι. Θες άλλωστε και ο Μαθιουδάκης, ο γραμματέας, είχε μια τέτοια δήλωση σε αυτό το κλίμα που έλεγε η κυβέρνηση σπέρνει ανέμους και θα θέλει θύελλες. Και όψι, η Ευρώπη πώς είδε για αυτήν την ιστορία. Το Ευρωκοινοβούλιο, οι Βρυξέλλες. Με μία λέξη μπορώ να σας πω. Διεσύρθη η χώρα. Και διεσύρθη όχι μόνο από τις ανταποκρίσεις των εδώ δημοσιογράφων ανταποκριτών του ξένου τύπου οι οποίοι έστειλαν τις, όλα τα γεγονότα, το ρεπορτάζ όλων των γεγονότων, αλλά και από το γεγονός ότι το θέμα ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα εγώ την ευκαιρία να θέσω το θέμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου επεσήμανα μάλιστα την ανησυχία μου για αυτές τις εξελίξεις. Πρώτον, διότι ουσιαστικά έγινε χρήση ενός νόμου ο οποίος έχει αμφισβητηθεί για τη συνταγματικότητά του από τους πιο γνωστούς συνταγματολόγους και νομικούς της χώρας μας. Και δεύτερον, διότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την απόφαση δύο μέρες πριν, κάτι το οποίο ουσιαστικά αποδείκνει ο ίδιος ότι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και της δικαστικής εξουσίας. Και αυτό ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και μπορώ να σας πω ότι αυτό προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνάδελφοί μου ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων εξέφραζαν την έκπληξή τους για το γεγονός αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι την επόμενη μέρα, μάλιστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Μπαρόν, έστειλε μία επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση με την οποία ζητάει διευκρινήσεις για το θέμα αυτό, για το τι ακριβώς έγινε και πώς ακριβώς είναι ο νόμος. Και ελπίζω όταν θα πάρει την απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση να την κοινοποιήσει στους βουλευτές και επομένως θα έχω και εγώ τη δυνατότητα να τη λάβω. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πραγματικά η χώρα μας διεσύρθη, γιατί για μία εβδομάδα τώρα συνεχώς οι ξένες εφημερίδες έχουν ανταποκρίσεις και περιγραφή των γεγονότων και όλες οι εφημερίδες στέκονται στο γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει αυτή την απόφαση από πριν. Ένα άγνωστο θέμα, κύριε Παπούτση, ωστόσο στον ελληνικό λαό παραμένει και αυτό το είχε αξιοποιήσει η κυβέρνηση την προπαγάνδα της κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας, το τι ισχύει στην Ευρώπη. Βέβαια, από ό,τι είναι γνωστό, δεν έχουν φυλακιστεί εκεί εκδότες για τέτοιο θέμα. Αλλά αυτό χρησιμοποιήθηκε ως προπαγανδιστικό σλόγγαν. Ίσως να είναι ευκαιρία από το βήμα αυτό πω. Να πούμε να δώσουμε ορισμένες πληροφορίες. Βέβαια, σε ορισμένες χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας ισχύουν αντίστοιχοι νόμοι. Σε άλλες δεν ισχύουν. Ωστόσο, όμως, πάντοτε υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ των κυβερνήσεων και των εκδοτών και των διευθυντών των εφημερίδων σχετικά με τα θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και υπάρχει σε ένα ευρύ πλαίσιο μια συμφωνία για το πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα αυτά. Ο
πουθενά πάντως δεν έχει πουθενά, με αυτό το νομό πουθενά τρόπο. Δεν έχει εφαρμοστεί και πουθενά δεν έχουν φυλακιστεί για τέτοια περίπτωση διευθυντές και εκδότες εφημερίδων. Εκείνο όμως που θα ήθελα να πω, θα ήθελα να με επιτρέψετε να πω, αναφερόμενος λίγο στο παρελθόν και θέλοντας να εξηγήσω γιατί ήταν τόσο άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι το γεγονός ότι αυτή η πίεση, αν θέλετε, γιατί ουσιαστικά περί μιας έξωθεν πίεσης επρόκειτο για την ψήφιση και την εφαρμογή του νόμου, προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια κατηγορούσαν την κυβέρνηση του Πασόκ γιατί δεν εφήρμοζε σκληρά μέτρα εναντίον της τρομοκρατίας και γιατί δεν περιόριζε την ελευθερία του τύπου όσον αφορά την χρήση, την δημοσίευση των προκηρύξεων των διαφόρων τρομοκρατικών οργανώσεων. Όταν ανέλαβε την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, όπως θα θυμόσαστε, υπήρξε μια πρώτη φάση όπου η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταθέσει πρόταση νόμου. Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση και μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα μέχρι να την καταθέσει. Στο διάστημα αυτό όμως έγινε η περίφημη επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έγινε η πρώτη συνάντηση τότε με τον πρόεδρο Μπους και εκείνη την περίοδο ακριβώς η κυρία Μπακογιάννη βγήκε σε δύο τηλεοπτικά κανάλια αμερικάνικα, όπου ουσιαστικά προανήγγειλε το θέμα του νόμου για την τρομοκρατία και για τον περιορισμό των ελευθεριών του τύπου στα θέματα αυτά, γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο περνούσε στην αμερικανική κοινή γνώμη. Επομένως, υπήρχε μια δέσμευση, μια ουσιαστική δέσμευση επί του θέματος. Είχαμε και τη φωτογραφία με τον κύριο Μπούσε. Βεβαίως, ήταν και η φωτογραφία εκείνη την περίοδο μάλιστα και έγινε, αν θυμόσαστε τα ρεπορτάζ των εφημερίδων, ότι έγινε και ειδική συζήτηση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Μπούς για αυτό το θέμα ακριβώς, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Επέστρεψαν στην Ελλάδα και μετά από μερικούς μήνες κατατέθη ο νόμος στη Βουλή και βεβαίως ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία με πλήρη αντίδραση όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Κάτσε. Πάντως να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα ο νόμος αυτός δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τις εκρήξεις των δύο βογκών στη Θεσσαλονίκη. Και κρίθηκε σαφώς ότι. Ο νόμος και δείχνει και την αναδίπλωση της κυβέρνησης και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεχτήκαμε την παρέμβαση της Διεθνούς Ένωσης Δημοσιογράφων, το ότι δεν κινήθηκε ο κύριος Τσεβάς δείχνει... Άλλη παρέμβαση δικαιοσύνη. Ναι, δείχνει ότι... Πράγματι παρέμβαση, δείχνει όμως ότι η κυβέρνηση τη στήχησε τόσο πολύ, δεν περίμενε αυτή την εκδήλωση, την στάση των διευθυντών των εφημερίδων και αναδιπλώθηκε και έδωσε και εντολή και στον κύριο Τσεβά. Δεν πιστεύω να με πιάνει η τσιμπίδα του νόμου λέγοντας έδωσε εντολή, αλλά κάπως έτσι πρέπει να συμβαίνει. Εκτός αν είναι εκτός Αθηνών, κύριε Τσεβάς. Όχι, ο κύριος Τσεβάς εδώ και έχει ξαναβγάλει και τα μεσάνυχτα απαγόρευση. Αυτή τη φορά δεν είναι. Έφοδο. Εκτός έφοδο. Μάλιστα έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος, ήταν 13 Σεπτεμβρίου του 1990, πριν ένα χρόνο περίπου, που είχε γίνει περίφημη έφοδος στα σπίτια ανθρώπων και δημοσιογράφων και άλλων πνευματικών ανθρώπων με τα οπλοπολιβόλα στο χέρι, ύστερα από κάποια καρφώματα για πράκτορες και 17. Ο κύριος Παπαγιώνου, βγαίνοντας από το Βοσδαλό, Κώστας Παπαγιώνου του Ποντικού, είπε ότι ανέγυψε. Εσύ, Κώστα, ανέγυψες. Ο κύριος Παπαγιώνου, πράγματι ήταν ένα καταπληκτικό κείμενο, το είχαμε υπόψη μας, μας το είχε δώσει, είχαμε γελάσει. Αυτό που ήθελα να πω, έτσι να δώσουμε και μια ατμόσφαιρα, αφού κάναμε κάποιες δηλώσεις όταν βγήκαμε, έφτασε η σειρά του Κώστα του Παπαϊωάννου, είπε έχω ένα κείμενο, λένε το έχω μοιράσει, όχι διαβάστε το λέγανε οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από κάτω, βγάζει το διαβάσει, αρχίζει και λέει διαφωνώ με τους συναδέλφους, όπου έγινε κάποια κάποια έκπληξη, ότι εδώ διαχωρίζει κάποιος τη θέση του, γιατί μέχρι και εκείνη τη στιγμή εμφανιζόμασταν και οι 7, σαν ένα σώμα, μια καρδιά, μια ψυχή. Και βεβαίως ακολούθησε αυτό το σατυρικό κείμενο που τέλειωνε για το «Αν δεν είχα και εσένα, τη θέα μου στη γη, μπορεί αλήτης να ήμουν να καταστραφεί κύριε Μητσοτάκη», που λέει ο Κώστας Παπαϊάννου. Τώρα για το αν ανήψαμε. Βεβαίως να πω και δύο κουβέντες για το θέμα της παραμονής στις φυλακές.
ξέρουμε τι δεν υπάρχει σοφρονιστικό σύστημα, δεν υπάρχει τίποτα. Και επειδή δέχτηκα πάρα πολλές πιέσεις, πάρα πολλοί ποινικοί κρατούμενοι, να πούμε στα ίσια, ήρθαν, ζητήσανε παρέμβαση, δεν είναι κατάσταση, δεν είναι συνθήκες αυτές κάτω από τις οποίες ζουν οι άνθρωποι αυτοί, οι φυλακισμένοι. Μπαίνουν νέα παιδιά, οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο έχουν πάρει τον κακό δρόμο, ας το πούμε έτσι λίγο απλοϊκά, έχουν παρανομήσει και βγαίνουν δάσκαλοι, ξαναμπαίνουν την άλλη φορά, βγαίνουν καθηγητές, ξαναμπαίνουν την τρίτη φορά με ντοκτορά και πλέον έχουν περάσει, η ζωή τους έχει μπει πλέον στην παρανομία, μια ζωή στην παρανομία. Μπαίνουν, βγαίνουν από τις φυλακές. Επαγγελματίες. Ναι, γίνονται επαγγελματίες. Να πούμε ότι ο Κορυδαλός αυτή τη στιγμή, μάλλον ο Κορυδαλός, οι φυλακές, οι τέσσερις πτέρυγες μπορούν, έχουν σχεδιαστεί να έχουν γύρω στους 450 με 470 κρατουμένους και έχουν 1100, παρακαλώ. Δεν λειτουργεί καμιά σοφρονιστική υπηρεσία. Να πούμε, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και για τους ανθρώπους, τους φύλακες. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι με ένα ξεροκόμματο μπορούμε να πούμε ότι ζουν. Και μια ζωή φυλακισμένη. Είναι και οι ίδιοι φυλακισμένοι. Δουλεύουν νύχτα, μέρα, κυρίως νύχτα, να τους βλέπεις να είναι έξω, είτε βρέχει είτε έχει ήλιο, ανάλογα τις θερμοκρασίες, είτε χιόνια. Εμείς τώρα που βρεθήκαμε ήλιο και με ζέστη μεγάλη. Και παίρνουν πολύ λίγα χρήματα, πολύ λιγότερα από ορισμένους χαρτογιακάδες που είναι σε κάποια γραφεία και κάθονται και λύνουν σταυρόλεξα. Η αντιμετώπιση είναι καλή που γίνεται στους κρατούμενους, αλλά είναι τόσο πολύ που δεν μπορεί να υπάρξει σοφρονιστικό σύστημα. Ένα αίτημα που έχουν είναι να περάσει αυτό το νομοσχέδιο που είχε καταστρώσει ο κύριος Κανελόπουλος. Και μια διάταξη έχει μπει τώρα. Ναι, πάει να υπάρξει δηλαδή κάποια αποσυμφόρηση των φυλακών, να υπάρξουν αυτά ορισμένα ευεργετήματα, να μπορέσει και να αποσυμφορηθεί η φυλακή για να μπορέσει να υπάρξει. Και πράγματι, εγώ που είχα ξαναπάει στις φυλακές το 1967-68, όχι για ποινικά, ήταν η Χούντα τότε, αν θυμηθούμε, έχω δει, έχουν γίνει πρόοδοι σε σχέση με τότε, αλλά υπάρχουν κοινωνικοί φορείς, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, αλλά με τόσο πολύ κόσμο μέσα στις φυλακές, με το ένα κρεβάτι πάνω στο άλλο, δεν μπορεί για να υπάρξει. Για κοινωνία σχεδιαστεί για ένα άτομο, μένουν τρία. Μένουν τρία άτομα. Και απαγορεύεται και από το σοφρονιστικό κώδικα. Αλλά ποιος υπολογίζει τα πράγματα. Ποιος υπολογίζει είναι όταν ο ένας πάνω στο άλλο. Και κάτι άλλο θέλω να πω, οπωσδήποτε, να ευχαριστήσω τους πολιτικούς κρατούμενους, τον Νίκο Θανασόπουλο, τον Σούλη Αποστολόπουλο, τον Γιώργο Λούβαρη, όλους τους θεωρώ και άλλους, τον Καμπάνη, είναι διοκόμενοι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από τη Νέα Δημοκρατία, από το συνασπισμό, να λέμε και τα πράγματα με το αληθινό τους όνομα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Έχει πέσει μεγάλη λάσπη εναντίον τους και είναι κατάδικοι αυτή τη στιγμή. Εγώ τους θεωρώ πολιτικούς κρατούμενους. Τους είχαμε δίπλα, τους είχαμε και μπήκαμε και εμείς στη φυλακή, τους είχαμε στο πλευρό μας. Μας βοήθησαν να μπούμε στο πνεύμα, μας στάθηκαν στο πλευρό μας και εύχομαι πολύ σύντομα να είναι έξω. Κώστα, ευχαριστούμε. Πρέπει να αφιερώσουμε μια εκπομπή για τα προβλήματα των φυλακισμένων, διότι ουσιαστικά τίποτε δεν γίνεται. Ενώ θα μπορούσε όλος αυτός ο κόσμος που από κάποιες ατυχίες ή δυσκολίες ζωής βρέθηκαν εκεί να είναι παραγωγικοί και βγαίνοντας από τον Κορυδαλό, από τις φυλακές, να αντιμετωπίζουν να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση, διότι υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις αυτές, οι ίδιες είναι, που δεν τους περιμένει κανείς έξω από την πόρτα και δεν έχουν δραχμή στη τσέπη τους και από εκεί πέρα τι πρέπει να κάνουν για να ζήσουν, ούτε δουλειά. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τη στιγμή που πούν ότι ήταν κρατούμενοι στις φυλακές. Μάκη, να σε διακόψω μισό λεπτό. Εσύ ήσουν το 1980 στο Κορυδαλό. Έχουμε τώρα 91, έχουν περάσει 10-11 χρόνια. Ήταν άνθρωποι που είχαν κάνει μαζί σου φυλακή, σε θυμόντουσαν. Μάλιστα μου είπαν να σου δώσω χαιρετίσματα. Οι οποίοι βγήκαν, ξαναμπήκαν. Δηλαδή υπάρχει ένα
που μπαίνουν και βγαίνουν, δεν έχουν πλέον, έχουν αποξενωθεί από την κοινωνία. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια, προσπάθεια να προσεγγίσει το πρόβλημα του. Να προωθηθούν από την κοινωνία. Να του προσεγγίσει, να του μπορέσει να του αλλάξει γραμμή. Διότι το μόνο που ενδιαφέρει σήμερα το σωματικό σύστημα είναι αν είναι μέσα στο κελί. Αν είναι 200 κρατούμενοι μέσα στο. Μην έχει φύγει κάποιο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε για αντίστοιχο χρόνιο. Να σου δώσω και τις θερμές ευχές του ιερέα των φυλακών, ο οποίος σε υπεραγαπούσε. Εκπληκτικός. Παλιός αντάρτης. Παλιός αντάρτης. Παλιός αντάρτης. Χρήστο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσει κάτι από αυτή την ιστορία, την περιπέτεια που ζούσαν οι 7 εκδότες. Είναι στιγμές που μένουν εντυπωμένες στη ζωή του κάθε μας, νομίζω, Κώστα. Και ιδιαίτερα όταν κανείς μπαίνει για να δώσει ένα αγώνα. Πράγματι, ήταν λίγες οι μέρες που μείναμε στη φυλακή. Βγήκαμε όπως έκανα και στη δήλωση, είπαμε, το κεφάλι ψηλά. Και το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω, γιατί πάρα πολλοί θέλησαν να μας ρίξουν ρετσινιές και ότι πήγαμε να κάνουμε τους ψευτοήρωες. Ούτε τους ψευτοήρωες. Είπαμε. Δεν κάνουμε έφεση, δεν κάναμε έφεση. Από εκεί και πέρα δεν πιστεύω ότι έπρεπε να μείνουμε 5 μήνες για να δείξουμε τι μες στη φυλακή. Δηλαδή, μην πιάνουμε και κάποια άκρα. Άλλη μια γκάφα λοιπόν του κ. Μητσοτάκη, τη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που εισέπραξε αρκετό κόστος και να δούμε ποια θα είναι η επόμενη γκάφα του. Όμως πριν προχωρήσουμε σε άλλο θέμα, έχουμε πάλι τον Λάζαρο τον Λασχαρίδη σε απευθεία σύνδεση με το προάβλιο του Γενικού Γραμματικού Νοσοκομείου. Η τεχνική μας λέει σε λίγο θα είναι κοντά μας. Τότε να πάμε με τον κύριο Παπουτσί στη Γιουγκοσλαβία, όπου ποτάμι το αίμα. Τα όπλα πλέον και τα τάγκς είναι στους δρόμους. Ο Ομοσπονδιακός Στρατός, στην ουσία ο Σερβικός Στρατός, λέει ο Μιλόσεβιτς. Ο Στρατός της Σερβίας και μάλλον η στρατηγή, Μάικη, για τους κατηγορείους, είπε message, σαν ότι διεξάγουν. Αλλά δεν υπολογίζει κανείς το message. Και ότι είναι εκτός ελέγχου. Δεν υπολογίζει κανείς το message. Μετά την Κροατία έχουν απλωθεί προς τα σύνορα της Σλοβενίας ή της Βοσνίας. Και της Βοσνίας. Δηλαδή μιλάμε πλέον για γενικευμένο εμφύλιο πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Άλλες πληροφορίες λένε ότι μπήκε ήδη ο σερβικός στρατός στην Βοσνία. Άλλες πληροφορίες λένε ότι είναι ακόμα στα σύνορα. Ο ίδιος ο Μέσιτς λέει ότι ήδη έχει γίνει εισβολή και γι' αυτό καλεί και τους στρατιώτες του Ομοσπονδιακού Στρατού να υποτακτήσουν. Επίσης, ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κατευθύνονται δυτικά και βρίσκονται στα σύνορα της Ανατολικής Σλοβενίας. Όπως μάλιστα ανακοινώθηκε, αυτές οι μονάδες έχουν σαν στόχο να απελευθερώσουν αποκλεισμένα ομοσπονδιακά, δηλαδή σερβικά στρατόπεδα. Επίσης υπάρχουν και οι κινήσεις στο διπλωματικό επίπεδο, όπου χθες ο Καναδάς και η Αυστραλία ζήτησαν την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ανάλογο αίτημα προέβαλε και ο Γάλλος πρόεδρος, ο Φρανσουά Μίτεραν, ο οποίος μάλιστα αντιτάχθηκε στο ενδεχόμενο αποστολής ειρηνευτικής στρατιωτικής δύναμης από την κοινότητα. Τώρα, εσύ, Χρήστο, πώς κρίνεις τις τελευταίες εξελίξεις? Είναι ένα καζάνι βέβαια που βράζει και υπάρχει μια φοβερή ρευστότητα, γιατί είναι μια κατάσταση που μεταμορφώνεται εν είδη χαμελέοντος, ας το πούμε. Δηλαδή, έχουμε μια τάση για ειρήνευση τη μία μέρα και ένα ξέσπασμα διαμελιστικό την επόμενη μέρα. Και πολλοί ρωτάνε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Γιουγκοσλαβία και βέβαια ο επόμενος κύκλος ερωτημάτων είναι ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στα Βαλκάνια και σε όλη την περιοχή. Που μας ενδιαφέρει άμεσα, αν λάβει υπόψη κανείς, ότι επέδρασαν όλες αυτές οι εξελίξεις και οι θέσεις και στην τύχη που είχε η διαβαλκανική συνάντηση, η οποία πρόκειτο να γίνει σήμερα, Σάββατο, στην Αθήνα. Και τελικά τορπιλίστηκε. Καταρχάς, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι εξελίξεις όπως διαμορφώνονται είναι τραγικές. Και τραγικές για τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας και επίσης είναι τραγικές για όλα τα Βαλκάνια και πρέπει να πω και για την Ευρώπη ολόκληρη. Όπως είπε ο Μάκης στην αρχή, εγώ έρχομαι σήμερα από το Βερολίνο, όπου εκεί συνεδρίασε το Presidium της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, είναι το ανώτερο όργανο, και με την συμμετοχή όλων των ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Φελίπε Γκονζάλες,
ο Μπετίνο Κράξη, ο Πιέρ Μωρουά, ο Φρανς Βρανίσκι, ο καγκελάριος της Αυστρίας. Όλοι τους εξέφρασαν μια βαθιά ανησυχία για το τι συμβαίνει στη Ιουγκοσλαβία και πρέπει να πω μια αμηχανία στο ερώτημα του τι, ποια είναι η επόμενη μέρα, τι μέλη γενέστε. Χρήστο, με συγχωρείτε να σε διακόψω, γιατί έχουμε σύνδεση με το προάβλιο του Υγρού Βρατιμού Νοσοκομείου με τον Λάζο Λασαρίδη να μας πει τι νεότερα έχει. Λάζαρε, ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας και πάλι από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου από τις 4.30 νοσηλεύεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτή τη στιγμή έχουμε δίπλα μας τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο ήρθε από την Καλαμάτα για να ενημερωθεί, εσπευμένα βέβαια, για να ενημερωθεί για την πορεία, την κατάσταση της υγείας του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, κύριε πρόεδρε, δεν πρέπει να είναι ανησυχητική. Εσείς ήρθατε στενό συνεργάτες του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ χρόνια. Δεν ήταν ανησυχητικό το γεγονός που σας έφερε? Έπρεπε να έρθω. Δεν μπορούσα να μείνω στην Καλαμάτα όταν πληροφορήθηκα ότι μπήκε στο νοσοκομείο. Είδα τον καθηγητή, τον κύριο Κρεμαστινό. Δεν ανησυχεί καθόλου. Ο πρόεδρος πριν από 10 λεπτά κοιμήθηκε. Είναι ήσυχος, ήρεμος. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο το πρωί που θα ολοκληρωθούν και οι εξετάσεις, θα είναι σε θέση και ο κύριος Καρμαστινός, αλλά το νοσοκομείο γενικότερα, να εκδώσει και να ανακοινωθεί για την υγεία του Προέδρου. Αυτό που θα ήθελα, τουλάχιστον από την επαφή που είχα με τον κύριο Καρμαστινό, να πω, είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Ότι τα πράγματα είναι υπό έλεγχο και όλοι πιστεύουμε ότι μέχρι αύριο το πρωί τα νέα θα είναι πολύ ευχάριστα και αισιόδοξα. Κύριε Πρόεδρε, εκτός από τον καθηγητή Κρεμαστινό, μιλήσατε και κάποιο πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου? Ήταν μέσα η γυναίκα του Προέδρου, η κυρία Λιάνη. Συνάντησα βεβαίως τον κύριο Κακλαμάνη, τον κύριο Λιβάνη, τον κύριο Λαλιώτη, αυτούς οι οποίοι ήταν στο γραφείο του κυρίου Κρεμαστινού και κουβεντιάσαμε για λίγο. Εν τω μεταξύ είχε κοιμηθεί ο πρόεδρος και έτσι αποχωρήσαμε. Και αυτή τη στιγμή αποχωρεί και ο κύριος Κρεμαστινός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Εμείς τώρα από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, ό,τι νεότερο έχουμε, όποιο άλλο επιφανές στέλεχος του κινήματος έρχεται για να ενημερωθεί για την κατάσταση υγείας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και έχει κάτι νεότερο να μας πει, θα σας το μεταδώσω. Σε ευχαριστούμε, Λάζαρε. Ευχαριστώ και εγώ. Το ότι έφυγε ο κύριος Κρεμαστινός από το νοσοκομείο, όπως μας είπε ο κύριος Αλαμπόπουλος, όπως το ακούσατε ήδη, είναι νομίζω ένα σημάδι ότι η νύχτα είναι ήρεμη, δεν κρύβει τίποτα ανησυχητικό. Επομένως, περιμένουμε το πρωί το ανακοινωθέν που θα βγει από τους γιατρούς μετά τις απαντήσεις των εξετάσεων. Να επανέλθουμε και από εξής στο θέμα της Ιουγκοσλαβίας, την ανησυχία, όπως είπατε, που νιώθουν όλοι οι ηγέτες της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και την αμηχανία. Και την αμηχανία και γιατί τελικά εκτιμάται ότι ο σύνολος των Υπουργών Εξωτερικών δεν αποφάσισε την αποστολή ειρηνευτικής στρατιωτικής δύναμης στη Ιουγκοσλαβία. Γιατί υπάρχουν διαφωνίες από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτή σήμερα από Μιτεράν, μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Είναι δυνατόν να μεταβληθεί σε στρατιωτική δύναμη, σε ένα ΝΑΤΟ? Όχι, δεν ήταν αυτή η πρόθεση. Η πρόθεση ήταν το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της κοινότητας να ζητήσει από την Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Ωστόσο, όμως, υπήρξαν ορισμένες χώρες που αντέδρασαν σε μια τέτοια προοπτική. Και στην σημερινή μας συνεδρίαση εκφράστηκε ορισμένες τέτοιες απόψεις, αλλά όλες αυτές οι απόψεις, ξέρετε, γίνονται στα πλαίσια ενός διαλόγου και στην αναζήτηση μιας λύσης, χωρίς να επιμένει κανείς σε κάτι τέτοιο. Τελικώς εκφράστηκε από την πλευρά που είχαν αμφιβολίες ένα σοβαρό επιχείρημα, το οποίο τελικώς έπεισε τους πάντες. Και το επιχείρημα είναι το εξής. Έστω ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, οι δυτικές χώρες, κάποιες δυτικές χώρες, αν όχι η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες άλλες χώρες, αποφασίσουν να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την ειρήνη στη Ιουγκοσλαβία.
και κάθονται μία, δύο, τρεις μέρες, μία εβδομάδα και σε κάποια στιγμή αρχίζονται και δέχονται επιθέσεις. Τότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένες οι χώρες που έχουν αποστείλει τις δυνάμεις αυτές να στείλουν νέες δυνάμεις. Να στηρίξουν. Προκειμένου να στηρίξουν τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις εκεί. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αντίστοιχα ιστορικά παραδείγματα που στρατιωτικές δυνάμεις που πήγαν σε κάποια περιοχή του κόσμου για σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να επιβάλλουν ειρήνη ή εκεχηρία ή να λύσουν τοπικά προβλήματα παρέμειναν για πάρα πολλά χρόνια εκεί. Επομένως, είναι όλοι πολύ σκεπτικοί για το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στην Ιουγκοσλαβία και πάρα πολύ επιφυλακτικοί για το ποια μέτρα πρέπει να λάβει η ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά και όλες οι δυτικές χώρες προκειμένου να βοηθήσουν μια ειρηνική επίλυση του προβλήματος. Από ό,τι φαίνεται, όλοι συμφωνήσαν, τουλάχιστον στην δική μας συνεδρίαση, στην Σοσιαλιστική Διεθνή, όλοι συμφωνήσαν ότι θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα πολιτικά, τα οικονομικά και διπλωματικά μέσα, προκειμένου να υπάρξει εκεχηρία και να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα της Ιουγκοσλαβίας στα πλαίσια ενός διαλόγου και της συνταγματικής νομιμότητας της χώρας. Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση ήταν και η ομιλία και η τοποθέτηση την οποία έκανε εκ μέρους του κινήματος στη Σύνοδο αυτή ο Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Τσοχατζόπουλος, ο οποίος πράγματι στάθηκε σε αυτό ακριβώς το σημείο, ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε την ειρήνη στην περιοχή, γιατί είναι το πρώτο θέμα όχι μόνο για τα Βαλκάνια, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Πάντως, Χρήστο, μήπως, όπως είπατε, βρίσκονται κάποιες χώρες που υποκινούν αυτά τα πράγματα, αυτά τα γεγονότα στη Ιουγκοσλαβία, δεν μπορεί μόλις ξαφνικά η Σλοβενία, που να στηρίξει τις δυνάμεις της, η Κροατία, να τα έχουν βάλει με τη Σερβία, που ξέρουν ότι είναι πιο ισχυρή, έχει στρατό, το μεσοδιακό στρατό. Και ένα συναφές ερώτημα με αυτό του Μάικ είναι πώς η ΟΚ θα μπορούσε να είχε μια ενιαία θέση από τη στιγμή που φαίνεται, τουλάχιστον τα πράγματα το δείχνουν, ότι η Γερμανία και η Ιταλία πρωτοστατούν στην θέση της αυτονόμησης αυτών των δημοκρατιών. Χρεώνομαι εγώ το ερώτημα βέβαια, γιατί έχουν αναβιώσει βλέψεις παρελθόντων δεκαετιών περί την περιοχή. Και βέβαια οι θέσεις αυτές οπωσδήποτε βρίσκουν ισχυρή αντίδραση από την Γαλλία. Σήμερα λοιπόν το ερώτημα είναι, και εσύ ίσως θα μπορούσες να το απαντήσεις σαν ευρωβουλευτής, πώς θα μπορούσε η ΙΟΚ να διαμορφώσει μια ενιαία θέση. Σε μια μάλιστα περίοδο που ουσιαστικά αμφισβητείται η τελική διάσκεψη του Ελσίνκη. Έχουμε δηλαδή μια ρευστότητα όσον αφορά τα σύνορα στην Ευρώπη. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα της Ιουγκοσλαβίας είναι λίγο πιο σύνθετο. Και είναι σύνθετο διότι η χώρα αυτή αντιμετωπίζει πρώτον πρόβλημα οικονομικό, μια βαθιά οικονομική κρίση, και δεύτερον, πρόβλημα δημοκρατίας. Διότι λείπει η δημοκρατία. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το σύνολο, για το θεσμικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας, αλλά ισχύει και για τις επιμέρους δημοκρατίες ξεχωριστά την κάθε μία. Επειδή ακριβώς λοιπόν λείπει η δημοκρατία, λείπουν οι δημοκρατικές ελευθερίες και ταυτόχρονα υπάρχει και η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει κατάρρευση ιδεολογιών, ότι υπάρχει αποειδεολογικοποίηση των πολιτικών, αυτό δημιουργεί την βάση για την ανάπτυξη εθνικιστικών κινημάτων. Εθνικιστικών κινημάτων που στο μέλλον μπορεί να μετατραπούν, να πάρουν άλλη μορφή και να εμφανιστούν σαν νεοφασιστικά κινήματα. Αλλά προς το παρόν υπάρχουν εθνικιστικά κινήματα και θα μπορούσα να σας πω ότι το σύνολο σχεδόν, αν όχι το σύνολο, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία όλων των πολιτικών δυνάμεων σήμερα που εμφανίζονται στη Ιουγκοσλαβία, σε όλες τις δημοκρατίες, ενφορούνται από εθνικιστικά συνθήματα. Αυτό είναι το βασικό και κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής, αν θέλετε, του πολιτικού τοπίου της χώρας αυτής. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ένας βασικός παράγοντας που στήριζε την Ομοσπονδία της Ιουγκοσλαβίας ήταν ο στρατός, ο Ομοσπονδιακός στρατός. Όμως,
τους τελευταίους μήνες υπάρχει μία, τον τελευταίο χρόνο θα έλεγα, υπάρχει μία άρνηση από τους υποστράτευση νέους των δημοκρατιών των εκτός της Σερβίας να στρατευτούν. Και επίσης ορισμένοι φεύγουν από το στρατό, λιποτακτούν, οι μη Σέρβοι λιποτακτούν από το στρατό. Και αυτή τη στιγμή ο Ομοσπονδιακός στρατός ουσιαστικά έχει, είναι ένας είναι σερβικός ο στρατός. Ταυτόχρονα υπάρχει η ανάπτυξη των στρατών των διαφόρων δημοκρατιών, των ενόπλων δυνάμεων των διαφόρων δημοκρατιών. Και επίσης η δράση πολιτικών οργανώσεων με, στα πλαίσια ενόπλου αγώνα, η ένοπλη δράση. Η Τσέτνικς, η οποία είναι μια ομάδα η οποία πολιτικά θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει ως έχουσα άμεση σχέση με την βασιλική οικογένεια, την πάλε ποτέ βασιλική οικογένεια, είναι σήμερα μια ομάδα ένοπλη, η οποία, και ισχυρή ομάδα, η οποία παίζει σοβαρότερο ρόλο στα γεγονότα της Κροατίας. Όπως επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι να επεκταθεί η δράση της και σε άλλες περιοχές. Επομένως, ο στρατός λοιπόν, ως ομοσπονδιακός στρατός, δεν υπάρχει πλέον. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν οι δημοκρατίες οι οποίες έχουν κάνει δημοψηφίσματα, τα οποία όλοι τα αναγνωρίζουν όσον αφορά τη δημοκρατικότητά τους, ακόμα και οι Σέρβοι, και έχουν ζητήσει την ανεξαρτησία τους. Υπάρχει όμως μία διαφορά μεταξύ των ετοιμάτων για ανεξαρτησία. Και αυτή καλό είναι να την έχουμε σοβαρά υπόψη μας, γιατί πολλές φορές τα συγχαίουμε τα πράγματα και κινδυνολογούμε χωρίς να υπάρχει μεγάλος λόγος, σοβαρός λόγος. Τι θέλω να πω. Είναι διαφορετική η πρόθεση της Σλοβενίας και της Κροατίας από την πρόθεση των Σκοπίων και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Γιατί στα δημοψηφίσματα της Κροατίας και της Σλοβενίας το ερώτημα προς το λαό ήταν ανεξαρτησία ή όχι. Στο τελευταίο δημοψήφισμα το οποίο έγινε στα Σκόπια, το ερώτημα προς τον λαό ήταν ανεξάρτητο κράτος στα πλαίσια της Ομοσπονδίας. Δηλαδή παραμονή στην Ομοσπονδία, απλώς ανεξάρτητο κράτος. Και ουσιαστικά δεν κάναν τίποτε άλλο, απλώς να εφαρμόσουν την πρόταση που είχαν κάνει πριν από 6 μήνες περίπου μαζί με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, η οποία έλεγε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ιουγκοσλαβίας πρέπει να είναι μια χαλαρή συνομοσπονδία ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών. Και αυτό ουσιαστικά πάνε να επιβεβαιώσουν. Βεβαίως υπάρχουν κίνδυνοι. Και υπάρχουν κίνδυνοι τους οποίους η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όλες οι υπόλοιπες χώρες τους παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες είναι οι δυσκολίες ταυτόχρονα. Υπάρχει πρώτον το θέμα των μειονοτήτων, οι οποίες δεν διασφαλίζονται. Αυτή τη στιγμή στην Κροατία υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη, 700.000 περίπου, σερβική μειονότητα. Οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή του Ομοσπονδιακού Στρατού είναι στις περιοχές αυτές όπου κατοικούν οι Σέρβοι και ουσιαστικά πάνε να κατοχυρώσουν, να αλλοιώσουν τα εσωτερικά σύνορα πλέον της Κροατίας και της Ιουγκοσλαβίας. Από την άλλη πλευρά έχουμε την αλβανική μειονότητα στο Κωσυφοπαίδιο, η οποία διεκδικεί επίσης την αυτονομία της και βεβαίως όλες οι πολιτικές δυνάμεις που δρούν εκεί εμφορούνται με την ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας. Μια ιδέα την οποία επίσης ενστερνίζονται η μειοψηφία, η αλβανική μειονότητα της λεγόμενης Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Σας υπενθυμίζω δε ότι το 30% του πληθυσμού αυτής της χώρας αποτελεί την αλβανική της περιοχής, αποτελεί την αλβανική μειονότητα και οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο τελευταίο δημοψήφισμα. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις πέραν αυτών που μέχρι στιγμής εμείς γνωρίζουμε και αντιμετωπίζουμε, οι οποίες δρούν, κινούνται, έχουν τη δική τους στρατηγική και κανείς δεν ξέρει πού πάει. Πέραν αυτού υπάρχει το θέμα Τουρκία, η οποία έσπευσε πολύ νωρίς μάλιστα, πριν από το δημοψήφισμα στα Σκόπια, να δηλώσει ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανεξάρτητο κράτος η λεγόμενη σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τουρκία θα εγγυηθεί τα σύνορά της. Όπως επίσης επανειλημμένως δηλώνει
ότι θα εγγυηθεί τα συμφέροντα της μουσουλμανικής μειονότητας σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Λοιπόν, όλους αυτούς τους κινδύνους, όλες οι χώρες και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διαμορφώνουμε και πολιτική. Και η πολιτική μας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι άλλη από την πλήρη εφαρμογή των αρχών του Ελσίνσκι, όπως αυτές επαναβεβαιώθησαν από την Χάρτα των Παρισίων. Αλλά προσοχή, εδώ χρειάζεται μια προσοχή, γιατί ορισμένοι λένε «Μα εκεί δεν περιλαμβάνεται, σε αυτές τις αρχές δεν περιλαμβάνεται το δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση». Βεβαίως και περιλαμβάνεται. Αλλά δεν είναι ιεραρχημένες οι αρχές. Οι αρχές είναι ιεραρχημένες. Και το δικαίωμα για την αυτοδιάθεση των λαών βρίσκεται στην 8η θέση ιεράρχησης. Και ταυτόχρονα υπάρχει η Γενική Ιεραρχία που έχουν συμφωνήσει όλοι και στο Ελσίνκι αλλά και στη Χάρτα των Παρισίων, ότι οι αρχές δεν εφαρμόζονται η καθεμία ξεχωριστά, αλλά σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες. Και όλες οι υπόλοιπες αφορούν άλλα πράγματα. Αφορούν την προστασία των συνόρων, αφορούν την ειρήνη, την ασφάλεια, την προστασία των λαών, την προστασία των μειονοτήτων. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα λοιπόν που πρέπει συνδυασμένα να τα δει κανείς, προκειμένου να καθορίσει μια βασική θέση για το πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσει τη Ιουγκοσλαβία. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα της Ιουγκοσλαβίας. Να πάμε όμως στα Σκόπια που μας ενδιαφέρουν, μας κίνει περισσότερο. Ποια είναι η εκτίμηση δική σου για την παρέμβαση της Ιταλίας, την προκλητική θα λέει κανείς, παρέμβαση του κ. Ντε Μικέλη, που όπως εκτιμούν κύκλοι εκτός της κυβέρνησης, ήταν η κυρίαρχη αιτία μαζί με παρέμβαση και της Βόνης για να ματαιωθεί αυτή η πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη και του κ. Σημαρά για την τραπεζική της Αθήνας. Υπάρχει και νέα δήλωση Ντε Μικέλης χθες. Ότι ευχαριστημένος. Ότι είναι ευχαριστημένος και που αφήνει να νοηθεί ότι προτείναμε στην Ελλάδα, δηλαδή πιέσαμε την Ελλάδα να μην κάνει τη συνάντηση με τους Σέρβους αυτή εδώ την ώρα. Μα πρέπει να έχει δίκιο ο κ. Ντε Μικέλης, διότι αν κρίνουμε χρονικά τα γεγονότα, εάν η κυβέρνηση δεχτούμε τον σχισμό της κυβέρνησης ότι αναβλήθηκε η διάσκεψη λόγω αιτήματος των Βουλγάρων για τις βουλγαρικές εκλογές, το ότι γίνονται εκλογές στη Βουλγαρία είναι γνωστό από μήνες. Επομένως, εδώ θα έχει ανακοινώσει ο Μητσοτάκης τη ματέωση της διάσκεψης αρκετές μέρες πριν, το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο, όταν υπήρξαν οι δηλώσεις του κ. Ζέλε. Εδώ όμως το κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ανακοινώνει την ματέωση, την επομένη ακριβώς το δηλώσεων του Ντε Μικέλη. Και παρά την αντίδραση, Μάκη, υπάρχει πληροφορία ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν σε συνεχή επαφή με τους ηγέτες των τριών άλλων μερών της συνάντησης και τελικά η πληροφορία, το σημαντικό τμήμα της πληροφορίας είναι ότι συμφώνησε με την αναβολή. Ποια είναι η δική σου πληροφόρηση? Καταρχάς, η γνώμη μου είναι ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν ένα ακόμη φιάσκο της εξωτερικής πολιτικής. Θετική, κακό φιάσκο όμως. Είχε κακό κάποια θετική σκέψη, πρωτοβουλία, όπως και το Πασόκ λέει στην ανακοίνωσή του. Ήταν μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να καταλήξει σε θετική για τη χώρα μας διάσκεψη. Ναι, κανείς λέει δεν πρέπει να επιχείρει σου πω, το Μάκη. Πασόκ. Ναι, όχι. Το Πασόκ δεν επιχείρει, Μάκη, για την αποτυχία αυτή. Αλλά από την άλλη πλευρά, εμείς από την αρχή είχαμε εκφράσει ορισμένες επιφυλάξεις. Ωστόσο, επειδή ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ήθελε να, τουλάχιστον να περιφρουρήσει κάποια εθνικά συμφέροντα, δεν εκφραστήκαμε δημοσίως ανοιχτά και καθαρά ότι προσοχή εδώ που πάμε. Όμως, ήταν σαφές ότι αυτή η συνάντηση όπως είχε οργανωθεί ήταν απροετοίμαστη. Δεύτερον, ήταν σαφές επίσης ότι πάλι κινήθηκε ο κ. Μητσοτάκης με το δικό του στενό διπλωματικό περιβάλλον και μάλλον είχε αφήσει πάλι απ' έξω το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είχε εκφράσει και ορισμένες επιφυλάξεις από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί όσον αφορά την εξέλιξη αυτή. Και εδώ είναι μια άλλη ιστορία, το πώς αυτή τη στιγμή χαράζεται η εξωτερική πολιτική, όπως αποδείχθηκε και στο Παρίσι. Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο παράλληλοι μηχανισμοί που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ασκήσουν εξωτερική πολιτική και τα αποτελέσματα είναι τα γνωστά. Βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι συνεχώς φιάσκο και διάφορες ολισθήματα, θα λέει κανείς, της ελληνικής κυβέρνησης που μάλλον περιορίζει το ρόλο της χώρας μας πλέον στον διεθνή μας περίγυρο. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και τώρα με τα Βαλκάνια.
Υπήρχε μια πρωτοβουλία του κυρίου Μητσοτάκη, προφανώς, της και ελληνικής κυβέρνησης, αν θέλουμε, να υπάρξει αυτή η συνάντηση στην Αθήνα. Την ίδια ώρα, την ίδια χρονική στιγμή, υπάρχει η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το σύνολο της Γιουγκοσλαβίας, όπου λέει εκεχηρία, διαπραγματεύσεις, διάσκεψη, ειρήνης. Αυτή είναι η πρωτοβουλία της κοινότητας. Ο κύριος Σαμαράς, Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, συμμετέχει και συναποφασίζει τις κοινοτικές πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Μητσοτάκης σίγουρα πάντως, προσκαλεί στην Αθήνα τους πρωθυπουργούς των άλλων βαλκανικών κρατών, προκειμένου να συζητήσουν τι, χωρίς ατζέντα. Χωρίς ατζέντα, γενικώς, στο θέμα των Βαλκανίων. Και ο ίδιος και η κυβέρνηση αφήνει και διαρρέει στον ελληνικό τύπο ότι το θέμα είναι Σκόπια. Και προκαλεί την αντίδραση. Και προκαλεί την αντίδραση αμέσως των Σκοπίων καταρχάς, οι οποίοι έρχονται, τους προσκαλεί τον πρωθυπουργό των Σκοπίων, τον προσκαλούν στην Βουλγαρία, πηγαίνει εκεί, θέτει θέμα και κάνει αμέσως την δήλωση ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ότι αν συζητηθούν θέμα Σκοπίων, αν τεθούν, εγώ θα φύγω. Ταυτόχρονα πηγαίνει στην Γερμανία ο υπουργός εξωτερικών των Σκοπίων, συναντιέται με τον κύριο Γκένσερ. Αμέσως μετά, τις επόμενες μέρες, πηγαίνει ο Βούλγαρος υπουργός εξωτερικών και ο κύριος Γκένσερ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θέτει θέμα στην ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει να σταματήσετε αυτή την ιστορία και ταυτόχρονα εξαναγκάζει τη Βουλγαρία, λέγοντας ότι εμείς είχαμε στο στόχο μας να υπογράψουμε τις συμφωνίες μας και έχουν πολύ σημαντικές συμφωνίες να υπογράψουν οι Γερμανοί με τους Βουλγαρούς, κυρίως αυτό που αφορά τα ανταλλακτικά για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, που γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διαρροές στη Βουλγαρία. Έχουν τεράστια προβλήματα και επίγονται οι Βούλγαροι αυτό να το υπογράψουν τώρα. Και τους λέει το εξής, ότι έχουμε υπόψη μας να υπογράψουμε αυτές τις συμφωνίες τον επόμενο μήνα. Αλλά βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε και σήμερα, εάν μπορείτε κι εσείς να δείξετε μια κατανόηση στα άλλα θέματα και να βοηθήσετε έναν ενιαίο ρόλο της ευρωπαϊκής κοινότητας στην περιοχή. Λοιπόν, το λάθος λοιπόν της ελληνικής αυτή τη στιγμή εξωτερικής πολιτικής, κατά τη γνώμη μου, ήταν ότι προφανώς και από ό,τι φάνηκε, είναι ότι έγινε η πρωτοβουλία προς την περιοχή των Βαλκανίων, αλλά χωρίς συνεννόηση με την ευρωπαϊκή κοινότητα, στην οποία επίσης συμμετείχαμε και κινούμενοι σε άλλη κατεύθυνση. Νόμιζε για επιτυχία πώς πήγαινε και ήθελα να μην την κλέψει τον κύριο Μητσοτάκη, τελικά κατάληξε σε φιάσκο. Ναι, αλλά εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Μάκη, ότι υπήρξαν διαφοροποίησεις του κυρίου Σαμαρά πάλι. Ναι. Οι οποίες, σε πάση περιπτώσει, εδώ θα πρέπει να πούμε κάποια φορά, διότι τον τελευταίο καιρό εμφανίζονται συνεχώς διαφοροποίησεις, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει μια ουσιαστική διαφοροποίηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω σε κρίσιμα εθνικά θέματα, όταν υπάρχει διαφοροποίηση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, τότε κάποιος πρέπει να παραιτηθεί. Δεν μπορεί συνέχεια να υπάρχουν διαρροές. Ο κύριος Σαμαράς διαφωνούσε, ο κύριος Τάδε διαφορούσε, αλλά στην πράξη είναι όλοι αυτά μαζί. Αυτά είναι και πιο ψηλά. Οι πληροφορίες λένε, Χρήστο, ότι και ο κύριος Καραμανής διαφωνεί με τις πρωτοβουλίες, τους χειρισμούς του κ. Μητσοτάκη, τόσο για το Παρίσι και για το Κυπριακό. Και όμως θα μένουμε μόνο σε φλαστικούς, σε φλαστικές διαφωνίες και τίποτα περισσότερο. Δεν αμφιβάλλω, Μάγκη. Εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Και έχει σοβαρές δεσμεύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στη Σύνοδο του Βερολίνου, συζητήσατε για αυτή τη ματέωση της διάσκεψης? Όχι, δεν συζητήσαμε αυτό το θέμα, ωστόσο επισήμως δηλαδή, αλλά κατηδίαν πολλοί μας εξέφρασαν και σε μένα και στον κύριο Τσοχαζόπουλο την απορία τους για αυτού του είδους την συνάντηση, όπως πήγαινε να γίνει και τι στόχο είχε. Δεν ήταν καθόλου θετικό το κλίμα για την ελληνική κυβέρνηση και για αυτή την πρωτοβουλία. Και η θέση τους για τα Σκόπια ποια είναι? Κοίταξε να δεις, το θέμα των Σκοπίων δεν το συζητήσαμε καθόλου, διότι δεν το θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό. Το κύριο θέμα το οποίο τους αφορά είναι η Σλοβενία και το πώς θα σταματήσει ο πόλεμος που διεξάγεται στην Κροατία.
Αυτή η διαφοροποίηση που προσπάθησε χθες η κυβέρνηση να κάνει φέτο, ο κ. Πολύδωρος είπε ότι δεν ξέρουμε αν ο κ. Ντεμικέης εκφράζει τη θέση της κυβέρνησης ή του κόμματός του, λέει, γιατί είναι σοσιαλιστής. Ναι, συγκεκριμένα ότι ανήκει ο κύριος Ντεμικέης σε ένα ορισμένο κόμμα και δεν ξέρουμε αν έχουν αποδοθεί οι δηλώσεις του ως θέση της Ιταλίας. Αυτή είναι η ακριβής δήλωση. Είναι δυνατόν, δεν φαντάζομαι. Φυσικά δεν νομίζω ότι την έκανε ως μέλος του εταιρικών να μην εκφράζει την κυβέρνηση. Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι, ότι κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας ως μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Μάλλον ως Υπουργός Εξωτερικών της κάνει. Προφανώς αυτό ήταν για να, να στηριχθεί μάλλον η ανακοίνωση, η απαντητική ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Σαμαράς στις δηλώσεις της Ντεμικέλης, όπου εκεί πάει να αποδώσει όλη την ευθύνη ο κύριος Σαμαράς για την ματέωση της συνάντησης αυτής στο Βούλγαρο Πρόεδρο. Πάντως το αποτέλεσμα είναι ένα. Ξανά η χώρα μας βρίσκεται στο περιθώριο. Ήταν που ήτανε, τώρα ξανά είμαστε πιο πέρα από εκεί που είμαστε. Βέβαια, πιο η, Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία με την ανακοίνωση της περασμένης Κυριακής το βράδυ σε απάντηση της συνέντευξης του Ενέργου Πανδρέου έλεγε ότι η κυβέρνηση απεκατέστησε το διεθνές κύρος της χώρας που είχε καταρρεύσει από την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το υποστηρίζουν βεβαίως εντός της χώρας. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι να το υποστηρίξουν και εκτός της χώρας. Διότι βλέπουμε και ο κ. Γκέζερ, που είναι ο αγαπητός φίλος του κ. Μητσοτάκη, να παίρνει διαφορετική θέση για την Τραμερή και η Ιταλία που μέχρι τώρα στηρίζε, δεν είχε τουλάχιστον δημόσια εκφράσει ότι έχει διαφορετικές απόψεις από τις θέσεις της ελληνικής. Και βλέπουμε τον κ. Ντεμικέης, διότι αυτή η διαφοροποίηση του ήταν τυχαία, να θέλει τώρα η Ιταλία να βάλει, να πατήσει πόδι και στην Αλβανία, εκεί που μέχρι το τότε που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, θεωρείται προνομιακός φίλος, αποκλειστικός φίλος, σε αυτόν που έδινε εμπιστοσύνη η Αλβανία, τα Τύρανα, την Ελλάδα. Και αυτή η σχέση εξαφανίστηκε. Και στη Δαλματία. Βεβαίως εξαφανίστηκε. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στην Αλβανία έχουν βάλει πόδι και χέρι οι Αμερικανοί. Μάλιστα. Κυρίως. Κυρίως. Στη Σύνοδο του Βερολίνου, μια και είμαστε στα εξωτερικά, τι θέματα βασικά απασχόλησαν. Να σου πω, καταρχάς αυτή η συνάντηση του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς πραγματοποιήθηκε για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση και τις επιπτώσεις που υπάρχουν από αυτή. Και βεβαίως από αυτές τις εξελίξεις και βεβαίως από εκεί και πέρα συζητήσαμε το ποια πρέπει να είναι η θέση των δικών μας κομμάτων, ποια πρέπει να είναι η αντίδραση της ευρωπαϊκής κοινότητας αλλά και των σοσιαλιστικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο στην κατεύθυνση της υποβοήθησης των νέων πολιτικών δυνάμεων σήμερα που διαμορφώνονται στη Σοβιετική Ένωση, αλλά και των, στο βαθμό που τα κόμματα έχουν κυβερνητικές ευθύνες, ως χώρες πλέον, ως κυβερνήσεις, να βοηθήσουν τη διαδικασία της ανασυγκρότησης στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, συζητήσαμε σήμερα το πρωί την Ιουγκοσλαβία και άλλα τρέχοντα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Τώρα, όσον αφορά την Σοβιετική Ένωση, θα ήθελα να πω δύο λόγια, Μάκη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, διότι έχω σημειώσει κιόλα, να μην το ξεχάσουμε. Τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, ούτε μονόσυλλο πλέον δεν αναφέρεται στη Σοβιετική Ένωση. Μετά τα διαφύγελα που πέρασε πριν ένα μήνα, ξεχάστηκαν και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει πριν. Ναι, μπορώ να σου πω δύο λόγια. Ναι. Η Σοσιαλιστική Διεθνής είχε στείλει μία αντιπροσωπεία στην Σοβιετική Ένωση με επικεφαλής τον Πιέρ Μωρουά. Συμμετείχαν επίσης σε αυτή την αντιπροσωπεία ο πρόεδρος του S5, ο Ένχολμ. Συμμετείχε ο γενικός γραμματέας του, ο αναπληρωτής μάλλον γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας, του ΨΟΕ, ο Γκέρα. Ο πρόεδρος του Φιλανδικού Κόμματος, ο Πάσιο. Και ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς, ο Λουίς Αγιάλα. Αυτοί εκεί κάναν διάφορες επαφές, μίλησαν, είδαν τον Κορμπατσόφ, είδαν τον Γέλτσιν, τον Σεβερνάντζε και άλλες πολιτικές δυνάμεις που εμφανίζονται ως σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή στη Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία πρέπει να πω ότι ήρθε ως προσκεκλημένος και ο πρόεδρος ενός καινούριου σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Ρωσίας, ο οποίος μας ενημέρωσε εκεί για τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή στη Ρωσία.
Πρέπει να πω ότι η αντιπροσωπεία αυτή γύρισε ανήσυχη από τη Σοβιετική Ένωση. Ανήσυχη ως προς τι? Ανήσυχη ως προς τις εξελίξεις. Μας μίλησαν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τραγική οικονομική κατάσταση, ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πεθάνει κόσμος από την πείνα και το κρύο το χειμώνα, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την διοίκηση της χώρας. Από ό,τι φαίνεται, ο Γέλσιν είναι ο ισχυρός άντρας και ότι έχουν αυτή τη στιγμή περιοριστεί σε έναν βαθμό οι εξουσίες του Γκορβατσόφ. Υπάρχει πάντοτε και συνεχίζει να υπάρχει η αναρχία. Όλοι αναζητούν δυτικά κεφάλαια, επενδύσεις, αλλά επενδύσεις δεν υπάρχουν. Και στο πολιτικό, επίσης υπάρχει το θέμα των πυρηνικών όπλων. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με τα πυρηνικά όπλα, ή αν και κατά πόσον αυτά θα συγκεντρωθούν όλα στη Ρωσία ή αν θα παραμείνουν στις άλλες δημοκρατίες. Από ό,τι φαίνεται, οι άλλες δημοκρατίες θέλουν να κρατήσουν εκείνες τα πυρηνικά όπλα. Και βεβαίως υπάρχει το μεγάλο θέμα το τι κάνει η διεθνής κοινότητα σε αυτά. Και όλοι περιμένουν από τη δυτική κοινότητα. Αυτές ήταν οι πρώτες εντυπώσεις και εκτιμήσεις της αντιπροσωπείας που ήρθε εκεί. Στην ισχύση που είχε τάξει τότε η Δύση μετά το πραξικόπημα, τις έστειλε? Ναι, εδώ υπάρχει τώρα το μεγάλο θέμα. Έχουν αρχίσει και φεύγουν οι ενισχύσεις. Πηγαίνουν οικονομική βοήθεια, κυρίως επισητιστική βοήθεια αυτή τη στιγμή, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται μια μεγάλη οικονομική βοήθεια, χρειάζεται τεχνική βοήθεια η Σοβιετική Ένωση και όλες οι δημοκρατίες επίσης. Και οπωσδήποτε χρειάζονται και ιδιωτικές επενδύσεις. Όμως για την οικονομική βοήθεια, αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις με ποιον μιλάς. Ποιος είναι ο συνομιλητής σου στη Σοβιετική Ένωση. Εφόσον αυτοί ακόμα δεν έχουν καταλήξει για το ποιο θα είναι το νέο πλαίσιο λειτουργίας όλων των δημοκρατιών, ποια θα είναι η μορφή της νέας ένωσης, της νέας ενωσιακής συνθήκης, όπως εκείνοι την ονομάζουν. Και έτσι υπάρχει και εδώ καθυστέρηση. Πέραν αυτόν τώρα όμως για τις χώρες της Ευρώπης και κυρίως για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα. Διότι όπως φαίνονται οι εξελίξεις όπως εμφανίστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, το μεν πολιτικό παιχνίδι από ό,τι φάνηκε στη Σοβιετική Ένωση μάλλον το κινούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το κόστος από τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις αυτές πληρώνει η Ευρώπη. Ως συνήθως. Και μάλιστα τις πληρώνει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εις βάρος της ίδιας της δικής της ολοκλήρωσης και της δικής της συνοχής. Διότι αυτή τη στιγμή χρειάζονται χρήματα, μεγάλα κονδύλια για επιστημιστική βοήθεια, που πρέπει να τα δώσουμε, χωρίς αμφιβολία. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι επένδυση για την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή. Πρέπει να δοθούν. Όμως για να δοθούν, πρέπει να κοπούν από κάπου αλλού. Και προφανώς τα κοπούν από τα κονδύλια που προορίζονται για τις αναπτυξιακές πολιτικές και κυρίως για τις περιφερειακές πολιτικές και για τις χώρες του Νότου. Πρέπει να ανησυχούμε δηλαδή. Βεβαίως και πρέπει να ανησυχούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε, η κυβέρνησή μας τώρα πρέπει να διεκδικήσει άμεσα, πρώτον, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός. Πρέπει να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δεύτερον, πρέπει να ενισχυθούν οι χώρες του Νότου. Τρίτον, πρέπει να συμμετάσχουμε ως χώρα στα προγράμματα βοήθειας προς τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης και προς τη Σοβιετική Ένωση. Παράδειγμα, προϊόντα αγροτικά τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε υπερπαραγωγή και οι αγρότες μας τα πετούν. Η κυβέρνησή μας πρέπει να διεκδικήσει να ενταχθούν στα προγράμματα επιστημιστικής βοήθειας προς Σοβιετική Ένωση. Πράγμα το οποίο ήδη προτίθεται να κάνει η κοινότητα, να πάρει προϊόντα από την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία και την Πολωνία και να τα στείλει στη Σοβιετική Ένωση. Το ίδιο κάνει και στην Αλβανία. Όποιος έχει δύναμη, το καταφέρει. Μαμάκι, είναι τρελό, είναι παράξενο. Βλέπεις εδώ ότι η κοινότητα οργανώνει τέτοια προγράμματα με γεωργικά προϊόντα για την Αλβανία και δεν παίρνει από την Ελλάδα. Και είμαστε θύπλα. Αυτή η ιστορία, η πρόταση της Ολλανδής Προεδρίας για ΕΟΚ δύο ταχυτήτων, ώστε οι χώρες που είναι πίσω να μπουν στο περιθώριο σχεδόν, πώς τη βλέπεις, περπατάει, θα περπατήσει? Σε πρώτο επίπεδο υπήρξε αντίδραση, βέβαια, και αντίδραση. Το θέμα είναι αν θεσμικά είναι αποδεκτή και την περάσουν σε σημαίνει την Ελλάδα. Και κατά πόσο πρέπει να μας ανησυχεί δηλαδή. Ότι πρέπει να μας ανησυχεί, πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί δείχνει μία πρόθεση. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι και τόσο εύκολο να το περάσουν.
Βεβαίως. Και δεν χρειάζεται βέτο. Βεβαίως και χρειάζεται βέτο. Φυσικά απαιτείται βέτο για να αποφασιστεί. Δεν χρειάζεται ομοφωνία. Αλλά εδώ εγώ έχω αρχίσει και ανησυχώ πλέον, διότι όταν ρωτάτε οποιοδήποτε κυβερνητικός παράγων της ελληνικής κυβέρνησης για το τι θέση έχετε για το τάδε θέμα, που είναι γενικού ενδιαφέροντος ή ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η απάντηση είναι μονίμως η ίδια. Ό,τι αποφασίσει η κοινότητα. Ναι. Μα για να αποφασίσει η κοινότητα πρέπει και ο δικός μας ο υπουργός να πει τη θέση του, να ψηφίσει. Και αν είναι μεν με πλειοψηφία η απόφαση στη διαδικασία της πλειοψηφίας να συμμετάσχει στην διαμόρφωση είτε της πλειοψηφίας είτε της μειοψηφίας, εάν η διαδικασία είναι με ομοφωνία, τότε θα βάλει βέτο, αν εκείνος διαφωνεί. Αυτού του είδους η ερώτηση, η απάντηση μάλλον, ότι ό,τι αποφασίσει η κοινότητα, δείχνει κάτι. Δείχνει ποια ακριβώς είναι η στάση της κυβέρνησής μας στην ευρωπαϊκή κοινότητα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Προσφέρονται για πάσα εξυπηρέτηση. Ναι, είναι για πάσα εξυπηρέτηση, ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα οικονομικής και νομισματικής ένωσης, είναι ένα τεράστιο θέμα. Πρώτον, είναι σαφές ότι πρέπει να μπούμε. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε ή μάλλον για να το αναλύσουμε, αν θέλουμε, αναλυτικά πάρα πολύ, πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ ώρα κουβέντα. Ωστόσο, όμως, το συμπέρασμα με όση κουβέντα και αν κάνουμε, αν μετρήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά, θα καταλήξουμε σίγουρα ότι θα είναι τραγικό να μείνουμε απ' έξω. Και μάλιστα με αυτό το περιβάλλον το διεθνές που διαμορφώνεται σήμερα στα Βαλκάνια, Τουρκίες, ενισχυμένος ρόλος και... Και του μη ρόλου, ας μας επιτραπεί, που παίζουμε σήμερα στην περιοχή. Βεβαίως. Σε αντίθεση με αυτόν που παίζαμε παλιότερα. Βεβαίως. Λοιπόν, τρίτο είναι το ότι η οικονομική και νομισματική ένωση δεν είναι ξεκομμένη. Και δεν μπορούμε να τη βλέπουμε ξεκομμένη. Εμείς παλέψαμε ως ελληνική κυβέρνηση στα χρόνια του ΠΑΣΟΚ να συνδέσουμε την οικονομική νομισματική ένωση, την πολιτική αυτή για την οικονομική και νομισματική ένωση, με τα θέματα της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και τη διαμόρφωση του κοινωνικού κράτους στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Εδώ η δική μας, η σημερινή κυβέρνηση, φαίνεται το έχει ξεχάσει αυτό. Και το έχει αδιαφορήσει. Δεν το συνδέει. Δεν μιλάει κανένας για την κοινωνική συνοχή. Δεν μιλάει κανένας για την αύξηση των πιστώσεων για τα περιφερειακά ταμεία πλέον. Μιλούν πλέον μόνο οι Ισπανοί. Οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί. Η Ελλάδα γενικώς συμφωνεί πότε με τον ένα και πότε με τον άλλον. Ούτε μία πρόταση και ούτε μία πρωτοβουλία. Λοιπόν, οικονομική νομισματική ένωση. Ναι, να προχωρήσουμε. Αλλά με όρους. Και τους όρους πρέπει να τους συναποφασίσουμε. Πρέπει να συμμετάσχουμε και εμείς στη διαμόρφωση αυτών των όρων. Η Ολλανδική Προεδρία έκανε την πρόταση αυτή. Δεν ξέρω αν βόλευε ούτε την ίδια την Ολλανδία. Όπως το τεχνικό μέρος αυτής της πρότασης. Οπωσδήποτε βόλευε την Γερμανία. Όμως όλοι το αρνηθήκαν. Θα ξανασυζητηθεί το θέμα βέβαια. Η γνώμη μου είναι ότι το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι απλώς να καθυστερήσουν αυτές οι αποφάσεις. Και μάλλον η Πορτογαλική Προεδρία, η οποία αναλαμβάνει από την 1η Γενάρη, θα είναι εκείνη η οποία θα πάρει και τις αποφάσεις, επί της Προεδρίας μάλλον θα ληφθούν και οι αποφάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Πάντως, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, οι πιο πολλές δυνάμεις στην ευρωπαϊκή κοινότητα, και μιλάω στο πολιτικό επίπεδο, οι ευρύτερες δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις συμφωνούν ότι η πορεία της κοινότητας, εάν θέλουμε να υπάρξει, πρέπει να είναι ενιαία. Πρέπει να είναι ταυτόχρονα και η οικονομική και νομισματική ένωση με την πολιτική ένωση και την κοινωνική και οικονομική συνοχή της κοινότητας. Αλλιώς δεν θα υπάρξει πορεία. Η θεωρία των δύο ταχυτήτων δεν έχει τελειώσει βεβαίως, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν έχει πολλές πιθανότητες. Είναι της Ολλανδίας ή κάποιας άλλης χώρας στην πρωτοβουλία? Και απλώς όχι, την εξέφραση η Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι δική της η πρόταση, πιστεύω, σε συνεργασία με την Γερμανία. Βεβαίως όλο αυτό το θέμα, για να είμαστε και λίγο, να δούμε και λίγο την πολιτική πλευρά, αυτό την από πίσω πλευρά των θεμάτων αυτών. Αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Πρέπει να το δούμε ότι είναι και μια προσπάθεια όπου ορισμένες χώρες ή ορισμένες πολιτικές δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει, που καθορίζουν την στρατηγική των χωρών επειδή έχουν τις κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή, θέλουν να διαμορφώσουν ένα σκληρό πυρήνα στην κοινότητα, εντός της κοινότητας των 12, ούτως ώστε να κάνουν όλες τις άλλες χώρες περιφερειακές. Απεκλήθη, συγγνώμη, η Ολλανδική Προεδρία φιλότουρκη, και αυτή η πρόθεση εκδηλώθηκε σε μια στιγμή ιδιαίτερης όξυνσης στη σχέση μας με την Τουρκία.
και αν το θες ιδιαίτερα επιβαρυντικά εξελισσόμενης κατάστασης τουλάχιστον όσον αφορά και τις προθέσεις των Αμερικανών απέναντι στα εθνικά μας συμφέροντα. Mm-hmm. Επίσης, πολλοί το συνδύασαν και με το γεγονός ότι στον μπλοκ αυτό μπήκε η Αγγλία, η οποία είναι γνωστές οι σχέσεις και οι δεσμοί της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σου πω. Μήπως αυτό το μπλοκ, ας το πούμε, δεν περιορίζει τις θέσεις του σε κάποια οικονομικά συμφέροντα, αλλά υπάρχει και η πολιτική σκοπιμότητα στην περιοχή. Κοίταξε, αυτή η πρόταση της, που ονομάστηκε πρόταση για τις δύο ταχύτητες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η οποία αφορούσε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, είναι σαφές ότι δεν έχει πίσω, δεν υποκρύπτει πίσω της κάποιον τουρκικό δάχτυλο. Όχι, δεν ισχύει αυτό, γιατί δεν θίγει μόνο την Ελλάδα. Καταρχάς, θίγεται πιο πολύ από εμάς η Ιταλία. Πιο πολύ από εμάς. Γιατί οι προοπτικές, οι οικονομικές προοπτικές της Ιταλίας για το μέλλον είναι πάρα πολύ άσχημες. Στην κοινότητα τρέμουν. Τρέμουν για την οικονομική προοπτική της Ιταλίας. Δεύτερον, θίγεται η Ισπανία, θίγεται η Πορτογαλία, είναι τόσες χώρες. Δεν υπάρχει λοιπόν τουρκικός δάχτυλος. Από την άλλη πλευρά, η Ολλανδία έχει πράγματι μια φιλοτουρκική στάση. Αλλά αυτή την φιλοτουρκική στάση πρέπει να δούμε γιατί την έχει. Αν ρωτήσεις τον οποιονδήποτε Ολλανδό σήμερα, αν του κάνεις το ερώτημα, συμφωνείς στο να δώσουμε βοήθεια στην Τουρκία, να κάνουμε επενδύσεις στην Τουρκία, να συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα νέα πρωτόκολλα με την Τουρκία, οποιασδήποτε πολιτικής δύναμης Ολλανδός θα σου απαντήσει ναι βεβαίως. Ναι βεβαίως, με όλη μου την καρδιά. Αν ρωτήσει τους ίδιους ανθρώπους ή άλλους ανθρώπους από τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις πάντως και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, συμφωνείς να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας? Η απάντηση όλων θα είναι όχι σε καμία περίπτωση. Οι Ολλανδοί, όπως και άλλες χώρες, κάνουν με την Τουρκία την πολιτική που κάναμε εμείς ως κυβέρνηση του Πασόκ με την Αλβανία. Τι λέγαμε? Επενδύστε εκεί προκειμένου να μείνουν οι Έλληνες της Αλβανίας στις αιστείες τους. Να μην υπάρχει μετανάστευση. Σωστή. Αυτό γίνεται και εδώ με την Τουρκία. Όλες οι χώρες επενδύουν εκεί για να μην υπάρχει μετανάστευση στην Ευρώπη. Να κλείσουμε τα εξωτερικά θέματα αυτών με αναφορά στο Κυπριακό, όπου η σημαντικότερη εξέλιξη χθες ήταν αυτή η δήλωση. Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Χαβιέ Πέρες ντε Κουέγιαρ, ο οποίος στην ουσία αμφισβητεί τη σκοπιμότητα πραγματοποίησης της συνάντησης Γιλμάς Μητσοτάκη στο Παρίσι. Για να είμαστε ακριβείς στην απόδοση της δήλωσης, να πούμε ότι λέει τα εξής. Δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε, λέει ο κ. Στεκουέγιαρ, επαρκή συμφωνία με βάση τα έγγραφα που συζητήθηκαν, που να δικαιολογεί μια συνάντηση των πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Τουρκίας, διότι είχε από την αρχή καθοριστεί ότι μια συνάντηση θα λάβει χώρα όταν θα υπάρχει συμφωνία στις συζητούμενες όλα αυτά τα χρόνια ιδέες. Πάμε, τα έγγραφα τι να εννοεί, χάρτες. Ο κ. Μητσοτάκη είπε ότι πήγε μόνο με άδεια χέρια. Δεν κρατούσε βαλίτσα, επομένως εδώ μιλάει για έγγραφα πάλι. Πάντως, από ό,τι φαίνεται τώρα μετά τη δήλωση του κ. Ντε Κουέγιαρ, είναι φανερό πλέον ότι ο μόνος ο οποίος δεν αμφισβητεί την χρησιμότητα αυτής της συνάντησης είναι ο κ. Μητσοτάκης, διότι και ο κ. Γιλμάς την έχει αμφισβητήσει. Ακριβώς. Επίσης, κάποια άλλη σημαντική δήλωση, ότι ο κ. Ντε Κουέγιαρ τάχθηκε κατά της διχοτόμησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει διχοτόμηση αλλά ομοσπονδία στην Κύπρο. Σημείωσε επίσης ότι η διχοτόμηση του νησιού αντίκειται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και είναι πεπισμένος ότι αυτή μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα όλων των Κυπρίων, των Ελλήνων και των Τουρκοκυπρίων. Πάλι καλά. Υπάρχει βέβαια και από τον τουρκικό τύπο η πληροφόρηση ότι ο κ. Γιλμάς απάντησε στην επιστολή στο μήνυμα του Προέδρου Μπούς και ότι είναι σε γλώσσα χαμηλών τόνων η απάντηση. Δεν περιέχει δηλαδή σκληρό τόνο, αλλά μόνο διατυπώνει ξεκάθαρα τις τουρκικές θέσεις. Επίσης, ο κ. Γιλμάς υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε καμία προώθηση των συζητήσεων στο Παρίσι και κατηγορεί την κυβέρνηση, την ελληνοκυπριακή πλευρά, ότι δεν εξέθεσε μέσω βέβαια του κ. Μητσοτάκη ξεκάθαρα τις απόψεις στην τουρκική πλευρά για τη συμφωνία στο πλαίσιο, στο πλαίσιο που έχει τεθεί με τα 8 σημεία.
Επίκειται μια συνάντηση του κ. Βασιλείου με τον κ. Κουβεγιά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ενώ, όπως γράφει και η Κυπριακή εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, ο κ. Βασιλείου θα συναντηθεί την άλλη εβδομάδα και με τον Άγγλο Πρωθυπουργό, τον κ. Μέιτζορ. Απασχολεί το Κυπριακό την ΕΟ, το Ευρωκοινοβούλιο? Ναι, βεβαίως το απασχολεί και μάλιστα στην πρόσφατη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε και ένα ψήφισμα ομόφωνο. Για το Κυπριακό, ειδικό ψήφισμα, το οποίο προωθήθηκε από όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Το υπογράψαμε όλοι. Ήταν μια κοινή, είχαμε μια κοινή διαμόρφωση αυτού του ψηφίσματος και τελικώς ψηφίστηκε ομόφωνα από όλες τις πτέρυγες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτη φορά ψηφίζεται ψήφισμα για την Κύπρο ομόφωνα. Ήταν πάντως και πρωτοβουλία της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Όχι, δεν θα έλεγα ότι ήταν πρωτοβουλία της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Μέσα τον έγραψαν τα τηλεγραφήματα. Όχι, δεν είναι σωστό και δεν είναι και δίκαιο. Ήταν ένα ψήφισμα το οποίο το διαμορφώσαμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλοι οι ευρωβουλευτές μαζί. Όχι, δεν λέω για τους Έλληνες, λέω της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνολικά. Το ψήφισμα. Τα τηλεγραφήματα λέγαν ότι είναι πρωτοβουλία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, όλων των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, αλλά και ολόκληρης της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι, είχε ένα αντίστοιχο ψήφισμα και η Σοσιαλιστική Ομάδα. Και στην Ολομέλεια πήγανε και τα δύο ψηφίσματα. Όμως πριν την ψηφοφορία διαμορφώθηκε ένα κοινό. Υπήρξε ένα κοινό και ουσιαστικά ήταν το ελληνικό, αν θέλετε. Βλέπεις πως θα προχωράει αυτή η ιστορία του Κυπριακού ή όχι? Η γνώμη μου είναι πως όχι. Και η γνώμη μου είναι ότι αν προχωρήσει σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες του κυρίου Μπούς, τότε θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα. Και το ερώτημα είναι ότι μετά το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά τη συνάντηση στο Παρίσι του κυρίου Γιλμάς με τον κύριο Μητσοτάκη, μετά τις έντονες διαφωνίες οι οποίες έχουν προκύψει και από κυπριακής πλευράς, δεν είναι πλέον ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου διαφωνούν. Ναι. Έχει αρχίσει και από την κυβερνητική πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκφράζονται ορισμένες αμφιβολίες. Υπάρχει ο κ. Χρυσόστομος, ο οποίος με πάρα πολύ σκληρές δηλώσεις αντέδρασε σε αυτή την προοπτική. Το Φρύς μάλιστα λένε ότι στείνει ραδιοφωνικό σταθμό και μπορεί να εκδώσει και εφημερίδα. Βεβαίως. Στην Ελλάδα όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός της Νέας Δημοκρατίας έχουν εκφράσει σοβαρότατες επιφυλάξεις για το που πάει αυτή η υπόθεση. Συνεχώς στον τύπο βλέπουμε διαφοροποίησεις ή διαρροές διαφωνιών σημαντικών κυβερνητικών στελεχών. Και το ερώτημα είναι ο κύριος Μητσοτάκης ως τι θα πάει στη Νέα Υόρκη. Ως τι, ως πρωθυπουργός της χώρας με διαφωνίες με όλη την πολιτική ηγεσία του τόπου. Ο κύριος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής, επίσης από ό,τι φαίνεται έχει ανησυχίες μεγάλες. Και το ερώτημα είναι, τι θα εκφράσει ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνοντας στη Νέα Υόρκη? Υπάρχει βέβαια και μία διαφωνία και στην Τουρκία. Εκεί τα δύο κέντρα εξουσίας, ο Γιλμάς με τον Οζάλ, διαφωνούν. Βεβαίως διαφωνούν. Και φαίνεται ότι δεν είναι στημένη διαφωνία, είναι πραγματική διαφωνία που έχουν μεταξύ τους. Από ό,τι φαίνεται, Μάκη, υπήρξε συμφωνία Μπούς-Οζάλ-Μητσοτάκη. Είναι. Και φαίνεται ότι ο κύριος Γιλμάς δεν είναι... Το καλό παιδί του Μπούς. Ναι, αλλά η γνώμη μου είναι ότι στο τέλος όμως θα ακολουθήσει και αυτός αυτή την πολιτική, γιατί να μην ξεχνάμε ποτέ ότι στην Τουρκία η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν διαμορφώνεται ούτε από τον πρόεδρο μόνο του, ούτε από τους υπουργούς, ούτε από τον πρωθυπουργό. Διαμορφώνεται το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το οποίο Συμβούλιο Ασφαλείας, πέραν του Προέδρου, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών, συμμετέχουν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Λοιπόν, και αυτό να είμαστε καθαροί. Υπάρχει μια ενιαία πολιτική, εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, την οποία ακολουθούν οι πάντες. Καλύψαμε, νομίζω, όλο το φάσμα των εξωτερικών θεμάτων όσο μπορούσαμε καλύτερα με τον κύριο Παπουτσί. Επιτροχάδη, να σας πούμε ορισμένους τίτλους από τα εσωτερικά. Το ειδικό δικαστήριο δεν μπόρεσε χθες, ύστερα από τόσες ώρες διασκέψεως, να αποφασίσει πάνω στο αίτημα του κ. Τσογόλα για εξαίρεση του κ. Κατσαρού. Πληροφορίες λένε ότι δεν ισχύει καταρχήν το πρόσχημα που πρόβαλε ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, κ. Κόκκινος, ότι διέκοψε την διάσκεψη διότι υπήρχε ανημένη υποχρέωση της περιήγησης στο Μέγα του Αρείου Πάγου του Αλβανού Υπουργού Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια προγραμματισμένη επίσκεψη, επομένως θα έπρεπε να είχαν προσέξει τις ώρες που θα διασκέπτονταν.
Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μεγάλη διαφωνία, μεγάλο μπλοκ γύρω στους 6 δικαστές, λένε οι πληροφορίες, που έχουν ταχθεί, που ζητάνε την εξαίρεση του κύριου Κατσαρού. Να δούμε λοιπόν τι θα ξημερώσει η Δευτέρα για τον κύριο Κατσαρό. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη αργά το απόγευμα διαρροή από τον Άριο Πάγο, ότι η μία έδωση απόφαση οφειλόταν στις πληροφορίες που είχαν για, ασθένεια, για την ασθένεια του κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Τέτοια ευαισθησία ειλικρινά μας εκπλήττει. Ξαφνικά γίναν όλοι ευαίσθητοι μετά τον συνασπισμό, μετά την ΕΑΡ, ευαισθησία και στον Άριο Πάγο, στον κύριο Κόκκινο. Θα αρχίσουμε να τσιμπιόμαστε. Συνεδρίασε χθες η Κυβερνητική Επιτροπή και το αποτέλεσμα ήταν οι αποφάσεις που πάρθηκαν να καταλήξουν σε νέα φαγωμάρα μέσα στην κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης μετά από τις πιέσεις ημερών, ιδιαίτερα τον κ. Κανελόπουλο, για να ορίσει τις αρμοδιότητες του κάθε αντιπροέδρου, αυτό το είχε ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης τότε με τον ανασχηματισμό φιάσκο, ότι θα είχαν την εποπτεία ορισμένων τομέων οι αντιπρόεδροι, όμως μέχρι χθες δεν είχε ανακοινωθεί τι αρμοδιότητες θα έχει ο καθένας και είχαν αρχίσει να δυσανασχετούν, να δυσφορούν και να οργανώνουν αντιπίθεση οι δύο αντιπρόεδροι, ιδιαίτερα ο κ. Κανελόπουλος. Τελικά έδωσε τις αρμοδιότητες, χώρισε τους τομείς και από εδώ και πέρα μπορεί να μην διαφωνούν οι αντιπρόεδροι, διαφωνούν όμως οι υπουργοί για το καπέλο που τους φόρεσε ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα, όπως μας είπαν ορισμένοι από αυτούς, πώς είναι δυνατόν ο κ. Μητσοτάκης να μας βάζει επόπτες δύο άτομα, δύο αντιπρόεδρους που ο ίδιος έπινε ότι απέτυχαν σαν υπουργοί, αφού τους αφαίρεσε το Υπουργείο. Και τόνισαν ότι εμείς δεν μπορείτε να δεχτούμε αυτό το καπέλο, δεν θα λειτουργήσει αυτός ο νέος τρόπος που ανακάλυψε ο κ. Μητσοτάκης. Και θύμιζαν τη δυσλειτουργία, όπως αποκάλεσε ο κ. Μητσοτάκης, της κόντρας που υπήρξε με τους αναπληρωτές υπουργούς, με τους υπουργούς. Παράλληλα, χθες στην Κυβερνητική Επιτροπή συζητήθηκαν θέματα μη απορρόφησης με ταχύς ρυθμούς των κοινωνικών κονδυλίων. Ανησυχία εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης στους αρμόδιους φορείς, στον κ. Χριστοδούλου, που έμεινε εκεί να συζητήσει με τον κ. Μητσοτάκη, διότι οι άλλοι υπουργοί δραπέτευσαν αμέσως. Προτίμησαν αντί το γραφείο, το Υπουργικό Συμβούλιο και τη συσκέψη με τον κ. Μητσοτάκη, τις δεξιώσεις, τη δεξίωση στο Μέγαρο Μουσικής. Έτρεξαν εκεί να δουν, να πάνε σε διασκέδαση. Στην ΕΑΣ φαίνεται ότι κατάφεραν οι εργαζόμενοι να πάρουν παράταση εκτέλεσης. Μετά από τις αντιδράσεις, μετά τις απειλές για κινητοποιήσεις, ο κ. Σέβερτ δεσμεύτηκε να αρχίσουν ένα διάλογο που θα καταλήξει μέσα σε 2 μήνες σε κάποιες προτάσεις για το μέλλον της ΕΑΣ. Δεν θα γίνει καμία απόλυση, δεσμεύτηκε ο κ. Έβερτ, δεν θα γίνει καμία περικοπή. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ανάσα για τους εργαζόμενους. Και έχει ο Θεός, 2 μήνες είναι αυτοί, ίσως να μην είναι ο κ. Μητσοτάκης στην εξουσία. Επεισόδια όμως μεγάλα έγιναν στη Γενική Συνέλευση που προηγήθηκε χθες το μεσημέρι της απόφασης για αναστολή των κινητοποιήσεων. Επεισόδια που προκλήθηκαν και από ένα έγγραφο που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΑΣ των εργαζομένων, ο κ. Πολλάς, που απεδείχνει ότι ο εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ, της Δικαστικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Παπαδημητρίου, έδινε εντολή για διορισμό μελών που εργάζονται δηλαδή στην ΕΑΣ στον υπόδρομο. Ο κ. Σούρλας, από τη στιγμή που έδεσε τα λόγια κανείς στο γάιδαρο, από τη στιγμή που εξασφάλισε την γάλυψη του κ. Μητσοτάκη, της οικογένειας του κ. Μητσοτάκη, ξεφούρκησε χθες εναντίον του κ. Ανδριανόπουλου και του κ. Χριστοδούλου, ότι δεν έχουν δίκιο για την διάταξη που τίναζε στα ύψη τα φάρμακα, ότι οι άλλοι έκαναν λάθος. Τελικά όμως ο κ. Σούρλας, παρά τις πιέσεις του δημοσιογράφου, δεν αποκάλυψε ποιος του υπαγόρευσε τη διάταξη με την οποία θα γίνονταν πλούσιοι αρκετοί μεγαλοεισαγωγείς φαρμάκων. Μάλιστα, οι πληροφορίες μιλάνε για κάποιο μεγαλοεισαγωγείο που τώρα τελευταία κατάφερε να πάρει πίσω το εργοστάσιο που βρίσκεται στην Οδό Πειραιώς, το οποίο το είχε πάρει ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Νέα κομπίνα, νέα πάτη, νέο σκάνδαλο. Τέλος, ο κ. Σέβερτ φαίνεται ότι φοβάται τον κ. Τρίτσι, φοβάται μην του βγάλει στη φόρα τα σκάνδαλα τα οικονομικά που έγιναν επί των ημερών της δημαρχιακής θητείας του και υποκοινή απεργία στο Δήμο. Βάζει τους δικούς του ανθρώπους που εργάζονται στην καθαριότητα για να κατέβουν σε απεργία, τα σκουπίδια να πήγουν στους δρόμους, να εκβιαστεί ο κ. Τρίτσι, να καθίσει φρόνημα
και να μην βγάλει έξω πράγματα που θα χαλάσουν το προφίλ του κυρίου Εύερτ. Αυτά ήταν απόψε τα νέα μας, αυτά είναι τα γεγονότα. Βέβαια, μπρος το θέμα της ξαφνικής ασθένειας του κ. Παπανδρέου είναι για μας δευτερεύοντα. Κλείνοντας, να ευχηθούμε καλό ξημέρωμα στον Ανδρέα Παπανδρέου και ακόμη σε όλους εσάς, καλό Σαββατοκύριακο. Η οδηγή έκλεισε από εμάς να είναι προσεκτική, όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπουτσί που παρά την κούραση δέχτηκε να έρθει απόψε να μας πει τι υπάρχει νεότερο στη γειτονιά μας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε, από όλους μας. Καλή σας νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα το βράδυ.